αυτό, αντίχριστε! Απαράδεκτον! Απαράδεκτον για πράκτορες! Λοιπόν, ένα, δύο, τρία και ο Θεός βοηθός. Καταρχάς ξέρετε ότι ο μιλητής θα είναι ο κύριος Κώτης Λεπίδας και ο Γενικός Γραμματέας του ΕΠΑΜ, ο κύριος Δημήτρης Καζάκης. Θα κάνω, θα αναλύσω περισσότερο παρακάτω. Επίσης, παρότι είναι ο Γραμματέας του Οργανωτικού κύριος Δημήτρης Κυπριώτης, είναι το μέλος της πολιτικής γραμματείας και υπεύθυνος στην περιφέρεια Πελοποννήσου ο κ. Μιχάλης Σαρετάς. Είναι το μέλος της πολιτικής γραμματείας και υπεύθυνη του γραφείου του Γενικού Γραμματέα, η κυρία Χριστίνα Πολυχρονοπούλου. Αυτά από το ΕΠΑΜ. Πρόεδρος πολιτιστικής δέσκης, ο πρόεδρος της πολιτιστικής δέσκης εδώ, το συνταξιούχο του τράπεζου υπαλλήλων Μιχαΐας, κ. Τζόλας, καθώς και ο κύριος Ασημακόπουλος, ο κύριος Παναγιώτης Ασημακόπουλος, επικεφαλής του Δίκη Αχαΐας και μέλος του Νομαρχιακού Συνεδρίου της ΛΑΕ. Ας ξεκινήσω με τον κύριο Ασημακόπουλο να απευθύνει έναν χαιρετισμό και συνεχίζουμε. Συναγωνιστή Γενική Γραμματέα, φίλοι και φίλες, συναγωνιστές και συναγωνίστες, με μεγάλη χαρά βρίσκομαι απόψε ανάμεσά σας και έχω την τιμή να χαιρετήσω την αγωνιστική αυτή εκδήλωση. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος γιατί εμείς απόψε εδώ δεν ήρθαμε για να μιλήσουμε αλλά για να ακούσουμε τους εξαιρετικούς ομιλητές που έχει αυτή η εκδήλωση και ιδιαίτερα βέβαια τον Δημήτρη τον Καζάκη που είναι για όλους μας. Το θέλουμε ή δεν το θέλουμε, ένα αντιδιοστάσιο γνώσης και ιδεών από το οποίο αντλούμε όλοι, στο οποίο χώρο και ανήκουμε. Είμαστε όλοι γνώστες, έχουμε επίγνωση ότι η διεθνή συγκυρία, η διεθνή κρίση του καπιταλισμού ξέσπασε με τη μεγαλύτερη δυνατή ποιότητα στο πιο αδύναμο, σε έναν από τους πιο αδύναμους κρίκους στην Ελλάδα. Αυτή η κρίση στην Ελλάδα πήρε διαστάσεις καταστροφικές. Ξέφυγε από το πεδίο και από το επίπεδο μιας απλής οικονομικής κρίσης και πέρασε στο πεδίο της κοινωνικής καταστροφής, της τραγωδίας. Αυτή τη στιγμή γίνεται συνειδητά και με σύστημα μια αποδόμηση όλων των σταθερών που είχαμε στη ζωή μας μέχρι σήμερα. Τα δικαιώματα, τα εργασιακά δικαιώματα, τα ασφαλιστικά δικαιώματα. Δεν υπάρχει πλέον τίποτα. Ακόμα η επίθεση έχει περάσει εδώ και πολύ καιρό και στο επίπεδο της αξιοπρεπούς διαβίωσης, της στοιχειώδους διαβίωσης. Σε πολλές περιπτώσεις έχει μπει και σε επίπεδο της επιβίωσης. Αν συνυπολογίσουμε τις χιλιάδες αυτοκτονίες όσο γίνει όλα αυτά τα χρόνια, τις χιλιάδες οικογενειακές τραγωδίες όσο υπάρξει, ακόμα και η επιβίωση είναι αυτή τη στιγμή, δεν έχει μείνει αλόβητη και σφαγγλόβητο. Επιστέγασμα όλης αυτής της τραγωδίας, δεν θα την αναλύσω άλλο γιατί όλοι μας την ξέρουμε και τη ζούμε, είναι ότι υπάρχει και ένα φάντασμα που πλανιέται πάνω από όλους μας. Όχι το φάντασμα εκείνο το επιδοφόρο που έλεγε κάποιος κάποτε, ένα μαύρο φάντασμα. Το φάντασμα της απελπισίας. Το φάντασμα του μοναδικού δρόμου. Το φάντασμα του no alternative που προσπαθούν να μας πείσουν ότι υπάρχει. Ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Ότι δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση. Ότι είμαστε υποχρεωμένοι να δεχτούμε αυτή την κατάσταση. Να πούμε στην ανθρωπότητά μας ο καθένας να σκεφτεί, να πει στο καθούκι του, να προστατεύσει στοιχειοδός όπως μπορεί, που δεν μπορεί, μόνο τον εαυτό του
παράδοσης που θα μπορούσαμε να τους εκχωρήσουμε. Είμαστε διαδεδομένοι να τους εκχωρήσουμε, εγώ φαντάζομαι πως όχι. Τι είμαστε εκδηλωμένοι, τι είναι καθήκον μας να κάνουμε σαν ενεργοί πολίτες, όχι σαν υπεύθυνοι πολίτες που θέλει το σύστημα να παρουσιάζει κάποιους. Υπεύθυνοι πολίτες κατά το σύστημα είναι αυτοί που μένουν στον ατομισμό και στον ατομικισμό που σας είπα προηγουμένως, στέλνονται μπροστά στην τηλεόραση και περιμένουν να δουν τα νέα τι θα τους συμβεί. Μιλάω για τους ενεργούς πολίτες, για αυτούς που αλληλεπιδρούν με την κοινωνία, για αυτούς που αλληλεπιδρούν με τον υποκειμενικό και με τον αντικειμενικό παράγοντα, για αυτούς που δρούν στην κοινωνία, για αυτούς που διαλέγονται με την κοινωνία. Για εμάς δηλαδή, που αγωνιζόμαστε στους δρόμους. Σας έχω δει πολλές φορές και θα σας ξαναδώ πίσω. Καθήκον μας είναι να δούμε στην κοινωνία και να την πείσουμε ότι υπάρχει και άλλος δρόμος, ότι υπάρχει και άλλη λύση, ότι είναι εφικτή και άλλη λύση, ότι δεν είναι το παιχνίδι χαμένο. Μπορούμε να το κάνουμε. Είναι δύσκολο, αλλά μπορεί να γίνει. Εμείς, σαν πολιτικός φορέας, σαν ΛΑΕ, είμαστε ένα τοπικό σχήμα που ενσωματώνουμε διάφορες δυνάμεις που έχουν κοινή συνισταμένη και κοινά προγράμματα και ελπίζω και φαντάζομαι ότι και με άλλες δυνάμεις όπως η δική σας δυνάμη όπως το ΕΠΑΜ έχουμε κοινά προγράμματα. Δηλαδή η απεμπλοκή από το ευρώ, η απεμπλοκή αναγκαστικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η υιοθέτηση ενός εθνικού νομίσματος, η διαγραφή του χρέους, η επαραγωγή ανασυγκρότηση, ένας μεταβατικός σχεδιασμός για μια άλλη οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα, νομίζω ότι είναι το κοινό πρόγραμμα το οποίο έχουμε όλοι μας και για το οποίο πρέπει μαζί να πορευτούμε. Είναι αυτό εφικτό, μπορεί να γίνει αυτό, μπορεί να περάσει στην κοινωνία. Θεωρώ ότι αυτό το ερώτημα που θα μας το θέσουν πολλοί, μας το θέτουν πολλοί και πολλές φορές στην περισυλλογή μας, όλες τις περισυλλογές και ενδοσκόπησης, το θέτουμε και εμείς στον εαυτό μας, ότι είναι άτομο. Δεν με ενδιαφέρει αν είναι εφικτό. Εκείνο που με ενδιαφέρει είναι ότι είναι απαραίτητο. Και εφόσον είναι απαραίτητο, πρέπει και μπορούμε να το κάνουμε. Είμαι σίγουρος ότι θα σας δω και πάλι στο μέλλον σε κοινούς αγώνες, αγώνες που δεν θα είναι για να διαμαρτυρηθούμε, αγώνες που δεν θα είναι για να διαπιστώσουμε πράγματα, αγώνες που δεν θα είναι για να μεξημερίσουμε, αλλά αγώνες που θα είναι για να νικήσουμε. Σας χαιρετώ. Η διαφορά είναι ότι άλλοι τα εφάρμοσαν με χαρά και άλλοι τώρα
με πόνο ψυχής. Κάθε μα κάθε φορά τα μέτρα ψηφίζονται με πρόσχημα τη σωτηρία της χώρας. Και κάθε φορά βιάζουμε όλο και περισσότερο. Παρά τις διαβεβαιώσεις πως είναι τα τελευταία. Μια και μετά από αυτά θα έρθει. Δεν θα έρθει. Δεν θα έρθει. Η ανάπτυξη, μάλιστα, έχει καταργήσει το πιο σύντομο ανέμο. Αλλά την Υπουργεία Γεωργίου Παπακοσταντίνου ακόμα αναμένουμε την ανάπτυξη. Μετά την αναμέναμε με Παπαδίνου, μετά με Στουρνάρα και τα τελευταία χρόνια με τον Τσίπρα. Και βέβαια αυτή ποτέ δεν έρχεται. Εμείς όμως για κάποιον απροσδιορίστο. Οφείλουμε να βρισκόμαστε σε κατάσταση αέναης αναμονής. Παρόλο όμως που η άνθιμη αυτή ανάπτυξη όλου τους ξεκλειστρά, αυτοί καταφέρουν και ανακαλύπτουν επιτυχίες. Και από επιτυχίες όλα αυτά τα χρόνια μου, μήπως ξεχάσαμε πόσο έχουμε πανηγυρίσει για το περίφημο Βενιζέλιο PSI. Έχουμε ξεχάσει τα πανηγύρια γιατί βγήκαμε στις αγορές το 2014 με το πολυδιαφημισμένο σαμαρικό έγκριμα γνωστό ως success story. Και το 2015 δεν πανηγυρίσαμε, πιο συγκρατημένα είναι η αλήθεια, την συνεισέχη έκνευση έκνευσης έγκριμη συμφωνία παρά το ότι ήρθε αμέσως μετά το εμφαντικό δικό μας όχι στο δημοψήφισμα. Τι ηρωνία. Ακριβώς αυτή η προσπάθεια παραποίησης της πραγματικότητας έχει γίνει η δική μας πραγματικότητα. Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο που χρησιμοποιούν δημιουργώντας αυτό το πλαίσιο. Ένα δεύτερο στοιχείο που χρησιμοποίησαν και συνεχίζουν να χρησιμοποιούν αυτοί, αποφάσισαν να τους αποκαλώ έτσι ευγενικά, είναι η ενοχοποίηση του λαού, πατώντας πάνω στις ομολογουμένως αρκετές τρεγλώσεις της ελληνικής κοινωνίας από τη μεταπολίτευση και μετά. Το «μαζί τα φάγαμε» ρίση του τεράστιου, εδώ μιλάω το κυριολεκτικά, Θεοδόρου Πάγκαλου, εκφράζει ακριβώς αυτό το εγχείρημα, εγχείρημα που συντηρείται με μεθοδικότητα, παράλληλα και σε απόλυτη συνάφεια βέβαια με την ενίσχυση του κοινωνικού αυτοματισμού. Πρόκειται για μια συντονισμένη προσπάθεια να συγκρατηθεί η ροφή του λαού εναντίον των υπευθύνων. Κάθε λίγο και λιγάκι, όλο και κάποιο ρεπορτάζ θα αποκαλύψει κάποιο ταβερνιάρι, η παντοπόλη, η μανά, η ναυτικό διαπόληψη. Δημιουργώντας στην κοινωνία από τη μια ένα κλίμα αυτοενοχοποίησης και από την άλλη ένα κλίμα επίλυσης ευθυνών με στόχο κάθε φορά μια συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία. Επίσης, συντηρούν στερεότυπα, π.χ. όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες πλέον την εφορία ή όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι τεπέδιδες, που τους διευκολύνουν στο να ασκούν τις χρονικές πολιτικές τους. Έτσι είναι πιο εύκολο για το λαό να περάσουν, ας πούμε, το μέτρο για τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης, τη μείωση του αφορολόγητου. Παρεμπιπτόντως, μόλις χθες άκουσα έναν έκρητο τρομάρα, που λέτε το σκεφτός, τέλος πάντων, δημοσιογράφο, σε κανάλι ψηλής τηλεθέασης, να υπερασπίζεται χθες μόλις τον πάλι ποτέ ευστραφή πρωταγωνιστή της πολιτικής κοινής της χώρας, διαλυνούντας τα ημάτια του για το δίκαιο της φράσης «Μαζί τα φάγαμε». Ένα τρίτο επίσης πολύ σημαντικό στοιχείο είναι το παιχνίδι με τις λέξεις, το οποίο με την παρούσα κυβέρνηση έχει περάσει άλλο level. Δύο παραδείγματα θα αναφέρω. Π.χ. η λέξη μεταρρύθμιση. Μια λέξη σαφώς ειδική που εμπεριέχει και στοιχεία ριζοσπαστισμού, θα λέγαμε, επιλέχθηκε να προσδιορίσει οποιαδήποτε πράξη αυτή κάνει. Πράξη που πάντα στρέφεται εναντίον του λαού. Δηλαδή χρησιμοποιούν μια θετική λέξη για μια αρνητική φράση. Πράξη. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η μετονομασία της λέξης «τρόικα», μιας λέξης συνυφασμένης με την επιβολή των μέτρων τα προηγούμενα χρόνια σε θέσμη, σε έναν πρωτοφανούς αναβάθμισης ευθυμισμού. Επίσης υπάρχουν και λέξεις απαγορευμένες. Όποιος τολμήσει να ψελίσει τη λέξη «κατοχή» ή «γενοκτονία» ή «αυτοκτονία» στο δημόσιο διάλογο, που έχουν έτοιμη μια ταμπέλα όπως γραφικός ή λαϊκιστής, απαξιώνοντάς τον με αυτόν τον τρόπο, προωθώντας παράλληλα την άποψη στην κοινή γνώμη
ότι αυτά δεν είναι θέματα που πρέπει να απασχολούν την υψηλή πολιτική. Ένα παιχνίδι λέξεων της βάρος μας. Το τέταρτο στοιχείο αναφέρθηκε και ο κ. Σασιματόπουλος. Είναι η αφορά την επιβολή στην κοινωνία της άποψης ότι η αντιμετώπιση της κρίσης στη χώρα με τον τρόπο που γίνεται ως τώρα από τις εκάστοτε κυβερνήσεις είναι μονόδρομος. Οποιαδήποτε αναφορά σε μια διαφορετική αντιμετώπιση καθίσταται από άξια κλεβασμού έως απαγορευτική. Πότε ακούσατε αλήθεια μια σοβαρή συζήτηση στην τηλεόραση με θέμα, ας πούμε, την άρνηση του χρέους? Πότε παρακολουθήσατε έναν έτοιμο διάλογο, μια τίμια αντιπαράθεση για τα υπέρ και τα κατά της υιοθέτησης εθνικού νομίσματος? Τα θέματα αυτά αποτελούν ταμπού για αυτούς. Οι επιλογές της χώρας ως προς το νόμισμα που θα χρησιμοποιεί ή ως προς την παραμονή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση απλά δεν υφίσταται. Η προσχώρηση αυτών σε αυτές τις πολιτικές επιλογές έχει αποκτήσει πλέον στοιχεία θρησκευτικού δογματισμού. Ο τολμών δεν να το αμφισβητήσει δεν απέχει και πολύ από μια μεσαιωνικού τύπου αντιμετώπιση παύλα τιμωρία από το Ευρωιερατείο και τους εδώ υπηρετούντες αυτό στην πειρά του δημοσίου κλεβασμού. Κυρίες και κύριοι, αυτά είναι κατά τη γνώμη μου τέσσερα πολύ σημαντικά στοιχεία στη συστηματική διαμόρφωση του πλαισίου που δεν έχει άλλο στόχο αλλά τη χειραγώγηση του λαού. Ωστόσο, απ' την άλλη, όλοι μας βλέπουμε το πλοίο να στενεύει συνεχώς. Δεν είναι ανάγκη να παραθέσουμε νούμερα. Άλλωστε, έχουμε εδώ απόψη από τον ιδιότητα. Το βιώνουμε όμως όλοι στο πετσί μας. Τα χρέη σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία αυξάνουν χαρακτήρα. Οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί είναι ήδη εδώ. Ξένα φαντς με το πάτημα ενός κουτιού θα αγοράσουν τα σπίτια μας από ξεχρονιά. Η δημόσια περιουσία, ό,τι απέναντι από αυτήν, ξεκουλιέται. Η εφορία έγινε ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Με επικεφαλής, βέβαια, ανθρώπους που ήδη ήταν εις θέση. Η υγεία υποβαθμίζεται ραγδαία. Η παιδεία προσπαθεί να χωρέσει στις επιταγές της εργαλειοθήκης του ΟΑΣΑ. Σε λίγο, πολλά νοικοκυριά δεν θα έχουν ούτε ρεύμα μετά την δηλωμένη από τους περισσότερους αδυναμία αποπληρωμή στον πολύ αυξημένο λογαριασμό. Τα εθνικά θέματα βρίσκονται στην κρισιμότερη φάση τους και οι απειλές της γείτονος της Τουρκίας έχουν καταστεί πλέον καθημερινές. Τα νέα παιδιά με υψηλή μόρφωση προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε χώρες που δεν εξόδευσαν ούτε σε έντια την εκπαίδευσή τους, στερώντας ταυτόχρονα τη χώρα μας από την προσφορά τους. Όλα μοιάζουν να είναι αδύο μας και μοιάζουν αδίκητα. Άρα και μπορεί η χώρα να βγει από αυτό το αδιέξοδο. Υπάρχει τρόπος. Τελικά υπάρχει άλλος τρόπος. Υπάρχει νόμιμη οδός, ας πούμε, διεκδίκησης των δικαιωμάτων μας. Μπορούμε να πατήσουμε στο διεθνές δίκαιο ώστε να αναπτύξουμε την κατάσταση αυτή. Τελικά υπάρχει άλλος τρόπος. Στα ερωτήματα αυτά θα επιδιώξουν απόψε να δώσουν απαντήσεις δύο άνθρωποι που έχουν ασχοληθεί σε βάθος με το θέμα. Θα καλέσω στο βήμα τον πρώτο, τον κύριο Φώτη Λεπίδα. Ο κύριος Λεπίδας είναι νομικός, με διδακτορικό στο διοικητικό και συνταγματικό δίκαιο. Ασκεί την δικηγορική εδώ και 33 χρόνια και είναι και νομικός σύμβουλος της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας. Είναι μέλος της νομικής επιτροπής για το χρέος του ΕΠΑΜΤΗ. Η άδεια επιστημονική κατάρτιση του κυρίου Λεπίδα, αλλά κυρίως η δέσμευσή του να ταχθεί υπέρ του κοινού μας αγώνα τον καθιστούν ως ένα πολύτιμο συνεργάτη και συναγωνιστή. Κύριε Λεπίδα, παρακαλώ, ευχαριστώ. Πριν από έναν άνθρωπο ο οποίος προχωρώτησε και τη σκέψη μου τα τελευταία χρόνια
δεν εξυπνώ, δεν ιερολογώ, αλλά λέω την αλήθεια, με προδότησε τη σκέψη μου και ξαναμέφερε κοντά στην πολιτική, στην πολιτική πράξη, στην πολιτική σκέψη μου πάντα. Έτσι λοιπόν η τιμή που νιώθω είναι και λίγο αμηχανία. Αμηχανία να μιλάς πριν από το κοινό του Μεζέκη. Δεν είναι τόσο εύκολο. Θα προσπαθήσω όμως να το κάνω παρά τις δυσκολίες που έχω για αυτό το θέμα. Άκουσα τον προηγούμενο μιλητή με την εξαιρετική ανάλυση που έκανε να μιλάει, θα μου επιτρέψει όλα, συμφωνώ απόλυτα σε όσα είπε. Σε μία φράση ίσως να διαφωνήσω, όχι γιατί διαφωνώ με το περιεχόμενο, διαφωνώ με το συμβολισμό, με τη σημειολογία του θέματος αυτού. Μίλησε και έκανε ένα ερώτημα το οποίο ακούγεται από πολύ κόσμο. Υπάρχει άραγε άλλος δρόμος? Υποθηκεύει την ουσία αυτού του ερώτημα, χωρίς να το καταλαβαίνω. Υπάρχει άραγε άλλος δρόμος, για πού? Αν αναζητούμε αν υπάρχει άλλος δρόμος, σημαίνει ότι συμφωνούμε στην κατεύθυνση ή τουλάχιστον συμφωνούμε στον προορισμό. Συμφωνούμε στον προορισμό. Αυτό είναι το ζήτημα. Το ζήτημα κατ' εμέ και μη συγχωρείς, φίλε μου, δεν διαφωνώ, είναι απόλυτη η σωστή ανάλυση. Σωστό, αλλά αν το θέλεις το κάνω και για λόγους διευκόλυνσης της ομιλίας μου. Αυτό είναι το ζήτημά μας, να δούμε αν υπάρχει άλλος δρόμος. Υπάρχει άλλος τρόπος. Εγώ σε αυτό θα μείνω. Απλά, επιτρέψτε μου να εξηγήσω τι σημαίνει τρόπος. Το ΕΠΑΜ άραγε είναι ένας πολιτικός φορέας, ένας πολιτικός σχηματισμός, ένα πολιτικό κόμμα το οποίο εγκλωβισμένο μέσα στα όρια ενός συγκεκριμένου πολιτικού συστήματος προσπαθεί να περπατήσει και να πατήσει έναν άλλο δρόμο. Εγώ τουλάχιστον όσο το προσέγγισα είδα ότι μάλλον δεν είναι δρόμος το ΕΠΑ. Μάλλον είναι πεδίο το ΕΠΑ. Ένα πεδίο που δείχνει έναν άλλο δρόμο στο να σκέφτεσαι, να αντιμετωπίζεις και την πολιτική και την κοινωνική και τη διεθνή πραγματικότητα. Αυτό είναι και το γοητευτικό του στοιχείο. Άκουσα πριν από λίγες μέρες μία ομιλία ενός εξαιρετικού οικονομολόγου, μάλιστα έχω την αίσθηση ότι είναι σχετικά θηλυκά διακείμενος με το ΕΠΑ. Εξαιρετικός άνθρωπος, θεωρούμενος αντισυστημικός, ο οποίος είπε κάτι το οποίο έδειχνε πραγματικά που κατά την άποψή μου είναι η ρίζα του προβλήματος όταν αρχίσουμε να αναπτύσσουμε τον πολιτικό μας λόγο σε αυτή τη χώρα. Αυτό που λέω ότι η ρίζα του προβλήματος είναι η υποθήκευση που έχει ο λόγος μας στα στερεότυπα που είπε και ο αγαπητός κύριος Σιλέρης νωρίτερα. Είπε και μίλησε αυτός ο οικονομολόγος ο Άριστος ότι υπάρχουν πολιτικοί σχηματισμοί που έχουν ενδιαφέροντα στοιχεία. Αλλά υπάρχουν κάποιοι από αυτούς που έχουν ενδιαφέροντα στοιχεία που έχουν μια μονοθεματικότητα. Δεν ανέφερε όνομα. Έχω την αίσθηση όμως που μιλούσε και για το ΕΠΑ. Γιατί όλα τα συμφραζόμενα έδειχναν ότι αναφερόταν σε αυτούς οι οποίοι έθνες έχουν ως κεντρικό πυρήνα του λόγου τους το χρέος και το νόμισμα. Αυτό θεωρούσε ότι είναι μονοθεματισμός. Από εκεί ξεκινάω και λέω το εξής. Κατά την άποψή μου, δεν εκφράζω εγώ τον το ΕΠΑΜ κυρίαρχα. Εγώ είμαι ακόλουθος, εγώ είμαι εραστής, δεν είμαι εγώ ο ηγέτης και ούτε είμαι εγώ εκείνος που χαράζω την πολιτική. Ακολουθώ, αλλά ακολουθώ γοητευόμενος. Μέχρι τώρα λοιπόν και δεν γοητεύομαι από τις διαβεβαιώσεις και τις διαπιστώσεις. Από την ανάλυση των θέσεων που γοητεύομαι. Έτσι λοιπόν έχω διαπιστώσει ότι το ΕΠΑΜ έχει κάτι το πρωτόγνωρα ελληνικό μέσα στην πολιτική του. Το πρωτόγνωρα αριστοτελικό μέσα στην πολιτική του. Γνωρίζει ότι υπάρχει η έννοια της καθολικότητας που διαπνέει τον ελληνικό τρόπο σκέψης από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, είτε στη φιλοσοφία, είτε στην πολιτική, είτε στις δοξασίες, είτε στην πίστη. Σε αυτό που το λένε γενικότερα θρησκεία. Η έννοια της καθολικότητας κατά Αριστοτέλη σημαίνει ότι μέσα στο μικρό κύτταρο κάθε κοινωνίας κρύβεται η αλήθεια όλης της κοινωνίας. Και η αλήθεια όλης της κοινωνίας κρύβεται σε κάθε μικρό κύτταρό της. Έτσι λοιπόν στην πολιτική έννοια της καθολικότητας
εξειδικεύεται με τη λογική ότι οποιοδήποτε πρόβλημα, οποιαδήποτε στιγμή της πολιτικής πιάσης, οποιαδήποτε φλέβα της πιάσης, αμέσως πιάνει στο σύνολο του προβλήματος, αρκεί η κριτική αναλυτική σου σκέψη να μπορεί να οδηγήσει στα συμπεράσματα. Είναι κάτι που θα έλεγαν οι βιολόγοι, ότι στο κύτταρο θρύβεται η ρίζα όλου του ανθρώπου, σε ένα κύτταρο. Αυτό ακριβώς είναι η πολιτική του ΕΠΑΜ κατά την άποψή μου και το εξηγώ γιατί έτσι όπως εγώ το εισπράττω, όπως λένε, το εκλαμβάνω. Όταν λοιπόν μιλάει το ΕΠΑΜ για το νόμισμα και μιλάει για το χρέος, δεν μιλάει για το νόμισμα και για το χρέος. Μιλάει για το έθνος, μιλάει για την πατρίδα, μιλάει για την άμυνα, μιλάει για τα ιερά μας, μιλάει για τον τρόπο μας, μιλάει για τους ανθρώπους μας, μιλάει για τους νεκρούς και τους ζωντανούς μας. Θα μου πείτε, είναι δυνατόν μιλώντας για το νόμισμα να μιλάς για όλα αυτά? Δείτε την αναγωγή που έκανα νωρίτερα στο μερικό και στο γενικό και θα γίνει κατανοητό αφού το εξηγήσω όλα αυτά. Λέμε ότι η συζήτηση για το νόμισμα είναι συζήτηση για την εθνική ανεξαρτησία. Δεν νομίζω να υπάρχει κάποια αντίρρηση για αυτό. Δεν νομίζω να υπάρχει αντίρρηση ότι όταν διεκδικείς τη δυνατότητα να έχεις το δικό σου νόμισμα, διεκδικείς τη δυνατότητα να ορίζεις εσύ τις κοινωνικές σου σχέσεις, να ορίζεις εσύ τις οικονομικές σου σχέσεις, να ορίζεις εσύ τις παραγωγικές σχέσεις, άρα να μην ετεροκαθορίζεις. Από τη στιγμή που έχεις, θα μου πείτε, αρκεί το νόμισμα για να καθορίσει την εθνική ανεξαρτησία? Όχι. Δεν είναι ο μοναδικός όρος, αλλά είναι ο αναγκαίος όρος. Δεν μπορείς να οδηγηθείς σε καθεστώς εθνικής ανεξαρτησίας εάν δεν έχεις δικό σου νόμισμα. Γιατί μέσα στο νόμισμα κρύβεται, όπως κρύβεται σε κάθε κύτταρο, είπαμε, η αλήθεια του όλου, έτσι και σε κάθε νόμισμα κρύβονται ακριβώς οι πολιτικές βουλήσεις και οι σχέσεις που αναπτύσσονται εξάρτησης και ανεξαρτησίας. Μέσα στο ευρώ δεν κρύβεται η ανεξαρτησία, κρύβεται μέσα στο ίδιο το ευρώ η σκλαβιά ενός λαού, η σκλαβιά ενός έθνους. Το νόμισμα είναι άραγε μόνο μέσο, είναι άραγε μόνο μέσο ανταλλαγής. Μπορούμε δηλαδή με το νόμισμα και μόνο να σκεφτούμε ότι αλλάζοντας το νόμισμα δεν κάνουμε τίποτα εκτός από το να ανταλλάσσουμε το μέσο με το οποίο ερχόμαστε σε επικοινωνία? Θα μπορούσε να ήταν έτσι. Υπό μία προϋπόθεση, ότι αυτό το μέσο ανταλλαγής θα το καθορίζαμε εμείς οι οποίοι είμαστε οι συντελεστές της ανταλλαγής. Όταν αυτό το καθορίζει ένας τρίτος παράγοντας, το τι νόμισμα θα έχεις στη σχέση σου, τότε σου καθορίζει και τη σχέση σου. Και είναι και πάρα πολύ εύκολο κανείς να το σκεφτεί, γιατί σκεφτείτε το τι συμβαίνει σήμερα. Έχουμε το ευρώ, αλλά αν σου πούμε ότι ευρώ δεν έχει, στερεύει ο κρατικός κορβανάς, στερεύει το βαλάντιο της οικογένειας και πλέον οι σχέσεις σου, όπως σχέσεις ελευθερίας, γίνονται σχέσεις δουλείας. Άρα αυτό το νόμισμα έχει πολύ μεγάλη σημασία για το τι είσαι τελικά. Και το νόμισμα έχει σχέση με τον άλλο πόλο που είναι το δίκαιό σου και με τον άλλο πόλο που είναι ο πολιτισμός σου. Θα ήθελα μόνο, φεύγοντας τώρα από αυτό το θέμα, να δούμε δύο σημεία. Να δούμε τη χώρα μας, να δούμε αυτόν τον πολιτισμό, να δούμε αυτόν τον τρόπο σε σχέση με τον τρόπο μιας συλλογικότητα κρατών στον οποίο έχει ενταχθεί η Ελλάδα και το τι μπορεί να γίνει εκεί και πώς μπορεί να συμπλέξουν αυτοί οι τρόποι. Αν υπάρχει. Thank you.
τελευταία δημοσιογράφος υπήρχε, δεν υπάρχει πλέον, η οποία ήταν, αν το θέλετε, η δημοσιογράφος, εκείνη η οποία ουσιαστικά ανέλησε το ολοκληρωτικό φαινόμενο πάρα πολύ καλά, μέσα στα βιβλία της, η Χάννα Άρεντ, η οποία έλεγε ότι αυτό το οποίο παρουσιάζεται, και τα έλεγε 10 χρόνια πριν, αυτή η μεταλλαγή που παρουσιάζεται και η οποία κάνει την λεγόμενη δημοκρατία να οριστεί προς ολοκληρωτισμό, είναι η τεχνοκρατία. Τεχνοκρατία είναι δηλαδή η επικυριαρχία επί του Δήμου των μη δημόνων ή των θεού, θεωρουμένων μη δημόνων. Και οι Δήμων, πραγματικά οι Δήμων είναι αυτός που κοινωνεί τη σκέψη του. Οι Δήμων είναι ο επιστήμονας, είναι ο σοφός, αν θέλετε, ο οποίος μπορεί να κοινωνήσει τη σκέψη του. Μπορεί δηλαδή η σκέψη του να μετέχει ίδιας αξίας με τη σκέψη του πιο αφού ανθρώπου. Και είναι αυτός ο οποίος μπορεί να συζητήσει με τον πιο απλό άνθρωπο για τα ουσιώδη. Η τεχνοκρατία όμως για την οποία μιλούσε η Άρεντ στο περίφημο βιβλίο της για τον ολοκληρωτισμό είναι η εξουσία των τεχνοκρατών. Σήμερα άραγε ζούμε την εποχή της εξουσίας των τεχνοκρατών. Των τεχνοκρατών της εξουσίας όμως. Ζούμε την εξουσία των τεχνοκρατών της εξουσίας. Και αυτό είναι το πολύ μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει και ο πολύ μεγάλος κίνδυνος για την δημοκρατία. Κοιτάξτε τη χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Και δεν είναι, εδώ ίσως υπάρχει μια μικρή απόκριση από τις κυρίες της απόψης. Αυτό το οποίο θα διαπιστώσω παρακάτω δεν είναι αποτέλεσμα των μνημονίων. Δεν είναι αποτέλεσμα του χρέους. Δεν είναι αποτέλεσμα, αν το θέλετε, της οικονομικής μας δυσανεξίας ή ανέχειας. Είναι αποτέλεσμα της υποτέλειας. Και το χρέος είναι αποτέλεσμα της υποτέλειας. Και το χρέος είναι αποτέλεσμα της σκλαβιάς. Δεν είναι το αντίθετο. Δεν μας οδήγησε το χρέος στη σκλαβιά. Ακούμε ότι το 1986 ο Ανδρέας ο Παπανδρέου είπε ότι ή θα εξαφανίσουμε το χρέος ή το χρέος θα μας εξαφανίσει. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο άσαρκο ρητόρευμα. Πετάξαμε φωτοβολίδα. Για να εξαφανίσεις το χρέος πρέπει να εξαφανίσεις την υποταγή, πρέπει να εξαφανίσεις την υποτέλεια, πρέπει να αποκτήσεις ανεξαρτησία. Και όχι το αντίθετο. Ο δε λόγος που λέει ότι μα δεν μπορείς να χρωστάς να αποκτήσεις ανεξαρτησία, είναι λόγος ενάντια στην κοινή λογική, ενάντια στην πολιτική αντίληψη και σε όλα τα πολιτικά ρεύματα και κυρίως είναι ενάντια στο δίκαιο. Δεν υπάρχει στο δίκαιο θεσμός υποτέλειας επειδή χρωστάει ένα κράτος. Μπορεί να υπάρξει αν είναι υποτελής η εξουσία. Δηλαδή θα πρέπει πρώτα να υποταχθεί η εξουσία και μετά να υποταχθεί ο λαός. Εάν δεν υποταχθεί η εξουσία του, δεν μπορεί κανείς, όσο και να χρωστάς, να υποτάξει έναν λαό. Δεν υπάρχει νομικό εργαλείο προς του. Έχουν δημοσιευθεί όλα τα εφολόγια και ονομάζω έτσι περίφημες αποφάσεις του ΟΗΕ. Γιατί εφολόγια είναι. Γιατί από τη στιγμή που δεν μπορούν να εκτελεστούν, είναι εφολόγια. Έχουν δημοσιευθεί όμως αυτές οι αποφάσεις. Το ακριβώς αυτό λένε. Λέει ότι μπορείς να αμφισβητήσεις το χρέος, μπορείς να αρνηθείς το χρέος σου, μπορείς να μην το δεχθείς, γιατί απλά το χρέος σου γίνεται ο βραχνάς για την κοινωνία και για τους πολίτες σου. Πάνω απ' όλα, στο διεθνές δίκαιο, αλλά και στο δικό μας δίκαιο, υπάρχει μία ρήτρα, η οποία είναι η ρήτρα κανόνας, είναι η ρήτρα χάρακας, είναι η αξία του ανθρώπου. Δεν την υπερβαίνει κανένα σύνταγμα, δεν την υπερβαίνει καμία συνθήκη, δεν την υπερβαίνει καμία σύμβαση θετισμού. Όταν λοιπόν πλήττεται η αξία του ανθρώπου, αυτό που στην καθημερινότητά μας λέμε αξιοπρέπεια, δεν υπάρχει υποχρέωση να δεχθείς, να εκτελέσεις μια σύμβαση η οποία πλήττει στον πυρήνα την αξιοπρέπεια του ανθρώπου. Νομίζω ότι είναι πλέον δίδαγμα της κοινής εμπειρίας ότι σε τούτη χώρα δεν μας εκτελεί την αξιοπρέπεια. Δεν είναι αξιοπρέπεια το γεγονός ότι ζητιανεύουν οι άνθρωποι για να μπορέσουν να βγάλουν την καθημερινότητά τους. Δεν είναι αξιοπρέπεια ό,τι βγάζουν με τον υδρότα τους να υπάρχει ένα όρο το χέρι που το παίρνει από πριν. Δεν είναι αξιοπρέπεια να μετακυλίουν στις πλάτες των ανθρώπων τα ανομήματα μιας
σάπιας κάστας που υπάρχει στην Ελλάδα. Αυτό προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Είναι δυνατόν να βρούμε τη λύση μέσα σε ένα νόμισμα το οποίο δεν αποτελεί αυτό το οποίο ο Αριστοτέλης έλεγε. Ο Αριστοτέλης, ξέρετε, είχε μία σκέψη και διδέψου να έχω αιμονή στον ελληνικό λόγο. Όχι σε αυτά που ακούτε έξω σε ελληνικό λόγο. Απέχει πολύ από τους ελληναράδες ο ελληνικός λόγος. Αιμονή στον Αριστοτέλη. Ο Αριστοτέλης δύο πράγματα μέσα στην κεντρική του φιλοσοφική, ανθρωπολογική και οντολογική σκέψη υπήρχαν. Υπήρχε αυτό που είπα νωρίτερα, η έννοια της καθολικότητας και υπήρχε και η έννοια της δικαιοσύνης. Στην έννοια της δικαιοσύνης έβαζε μέσα το νόμισμα, γιατί είχε το νόμο που σε θεσμικό επίπεδο επικαθόριζε τους όρους αυτού που λέμε σήμερα ισότητα ή του δίκαιου τρόπου της διαδήλωσης, αλλά στην οικονομία, επειδή γνώριζε ότι η οικονομία είχε αυτό που οι μεταγενέστεροι ίσως αριστεροί φιλόσοφοι μιλάγανε για σχετική αυτονομία της οικονομίας, επειδή γνώριζε ότι δεν μπορεί και δεν μεταβιβάζεται τόσο εύκολα το πόρισμα του νόμου στην κοινωνία και στην οικονομία, είχε και στην οικονομία κανόνα για την ίσχυση των σχέσεων. Έτσι λοιπόν έλεγε, νόμισμα είναι ο παράγοντας που ισχυάζει τις σχέσεις. Θα μου πείτε, ο Αριστοτέλης όταν τα έλεγε αυτά, δεν είχε υπόψη του τις σημερινές κοινωνίες. Δεν έχω δει μέχρι τώρα να έχει ξεπεραστεί ο Αριστοτέλης. Και δεν το λέω από προγονολατρία. Το λέω από την αναλυτική προσέγγιση και του Αριστοτέλειου λόγου και του σημερινού λόγου. Είτε το θέλουμε είτε όχι, λοιπόν, δύο παράγοντες καθορίζουν το δίκαιο σε αυτό τον τόπο αλλά και σε όλους τους τόπους. Αλλά επειδή μιλάμε για τον ελληνικό τόπο. Το ένα είναι το λεγόμενο δίκαιο που είναι στο επικοδόμημα που λέγαμε κάποτε και το άλλο είναι το νόμισμα που είναι στην οικονομική βάση. Δύο παράγοντες λοιπόν ισχυάζουν τις σχέσεις μας. Ο νόμος και το νόμισμα. Σας έρχεται η συνήθιση αυτών των δύο. Οι λέξεις τις ακούτε πόσο μοιάζουν. Τις ακούτε πώς δονούν μεταξύ τους με το ίδιο φορτίο. Η ελληνική γλώσσα δεν έχει τίποτα τυχαίο. Αν δεν ήθελε τη συνήθιση αυτή, αν δεν ήθελε τη συναρπαγή των λέξεων, αν δεν ήθελε να είναι παραπεμπτική στην αλήθεια, αν δεν ήθελε να είναι παραπεμπτική στη λύση, δεν θα χρησιμοποιούσε την ίδια ρίζα για δύο λέξεις που σήμερα ο ανορθόδοξος ορθολογισμός των δυτικών έρχεται και λέει ότι δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Δυστυχώς ή ευτυχώς για μας, όχι μόνο έχει σχέση, αλλά αυτή είναι η σχέση. Έρχομαι πάλι και λέω, όταν λοιπόν έρχεται με μια αναλυτική μαεστρία που δεν έχει ξαναφανερωθεί στην ελληνική πολιτική σκηνή, το ΕΠΑΜ, αναλυτική μαεστρία, ειλικρινά, και κατορθώνει με τους ανθρώπους του, ανεπίγνωστα ή εν επιγνώση, και πιάνουνε και αποχυμώνουνε τον Αριστοτέλη, ακόμα όταν μιλάνε και για το πρωτοφόλι της νοικοκυράς. Έχω την αίσθηση ότι αδικούν τους εαυτούς μας αν δεν στρίψουμε πολύ το νου, πολύ την καρδιά του και πολύ τα αυτιά μας προς αυτή την πλευρά. Θα ήθελα να πω, ξεπερνώντας κάποια πράγματα, γιατί έτσι κι αλλιώς θα επεκταθώ πολύ και δεν χρειάζεται. Μίλησα νωρίτερα ότι τρεις πυλώνες είναι εκείνοι οι οποίοι, κατά τη γνώμη μου, έτσι, δεν θεωρώ ότι αυτά τα οποία λέω είναι θέσματα. Κατά τη γνώμη μου, τρεις πυλώνες που λένε, οι τρία κεντρικά σημεία είναι εκείνα που καθορίζουν το τι κάνει ένα έθνος, το τι κάνει μια συλλογικότητα ανθρώπων να μπορεί να προχωρά μαζί. Το ένα είναι ο χώρος του, το που βρίσκεται, ο χώρος του, το έδαφος, ο αέρας του, τα νερά του, τα λιμάνια του, τα νησάκια του, τα ασπρισμένα ξοκλήσα του. Εκεί που όπως λέει ο Ελίτης, δεν πρόκειται
Εκεί που, όπως λέει ο Ελλήνης, δεν πρόκειται για γεωγραφική μορφολογία. Εκεί που λέει ο μεγάλος μας ποιητής, ότι πρόκειται για τις ταλαντώσεις της ψυχής ενός λαού. Αυτό είναι το έδαφος το δικό μας. Δεν είναι η διεκδίκηση του Υπέρου. Δεν είναι η διεκδίκηση ενός χώρου ζωογόνου ή ζωοποιού για να επεκταθούν τα οικονομικά συμφέροντα. Είναι ένας χώρος όπου εκεί υπάρχουν οι φίλοι μας, οι συγγενείς μας, οι ανθρωποί μας, οι νεκροί μας, η ψυχή μας, ο Θεός μας. Αυτό είναι το δικό μας έδαφος. Αυτό το έδαφος είναι ένας πυλώνας. Τίθεται το ερώτημα. Αυτό το χωρικό σημείο δηλαδή του ελληνισμού της Ελλάδας θα το εκχωρήσουμε, θα το δώσουμε, θα το παραδώσουμε, θα το αφήσουμε. Κρατήστε το ερώτημα, ίσως απαντηθεί αργότερα. Ο άλλος πόλος είναι το δίκαιο. Το εξήγησα και νωρίτερα, δεν θα επεκταθώ. Το δίκαιο είναι ο τρόπος που ρυθμίζουμε τις σχέσεις μας. Όταν οι σχέσεις είναι δικές μας, το δίκαιο δεν μπορεί να είναι ξένο. Δεν μπορεί ο Γερμανός να ξέρει τη σχέση μας. Δεν μπορεί ο Γερμανός να ξέρει το δάκρυ μας. Δεν μπορεί ο Γερμανός να ξέρει τις προτεραιότητές μας. Δεν μπορεί ο Γερμανός να ξέρει ότι εμείς μπορούμε να στερηθούμε το φαγητό αρκεί το παιδί μας να γελάσει. Αυτό δεν το ξέρει. Είναι άλλες προτεραιότητες του Γερμανού. Άλλες του Αγγλοσάξονα. Άλλες του Φράγκου. Πώς είναι δυνατόν αυτοί που έχουν άλλες προτεραιότητες και που παράγουν ένα δίκαιο ξένο από εμάς να επιμένουν ότι εμείς πρέπει να φορέσουμε αυτό το θεσμικό κουστούμι. Εδώ αρχίζει αμέσως και αναφέρεται μπροστά μας αυτό το οποίο λέμε, δεν σύμφωνα με τη λέξη, το δημοκρατικό έλλειμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν πρόκειται περί δημοκρατικού έλλειμματος. Δεν είναι δηλαδή κάτι που του λείπει. Χιλιάδες συνθήκες έχουν γίνει. Δεν είναι κάτι που του λείπει. Χιλιάδες, όχι, πιο πολύ. Πολλές συνθήκες έχουν γίνει για να γίνει αυτό το μόρφωμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν δεχτούμε και εμείς τον όρο ότι υπάρχει ένα δημοκρατικό έλλειμμα, ξέρετε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι σαν να λέμε ότι παιδιά, ακούστε και πάλι είναι θέμα της τεχνοκρατίας. Θα καθίσουν να σκεφτούν και να κάνουν μια συμπληρωματική συνθήκη ώστε αυτό το έλλειμμα να καλυφθεί. Μα δεν είναι αυτό είναι κατασκευαστικό το πρόβλημα. Η ίδια η κατασκευή της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι σωστή. Η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση σαν υποδόμημα δεν μπορεί να σταθεί. Η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ξένη από τη δικιά μας κατοικία, ξένη από το δικό μας τοπίο. Δεν ταιριάζει με τα λιμάνια μας, δεν ταιριάζει με τον ουρανό μας, δεν ταιριάζει με τη θάλασσά μας. Μα ταιριάζει με τους Γότους, ταιριάζει με τους Βανδάλους, ταιριάζει με τους Σάξονες, με διάφορα χαρά. Δεν ταιριάζει με τη δική μας ψυχή. Δεν κατηγορούμε άλλους λαούς, γιατί θα ήταν ένας ακραίος εθνικισμός. Δεν ταιριάζει με τη γλώσσα μας. Και αυτό είναι όλο. Και δείτε γιατί δεν ταιριάζει. Μιλάμε για δημοκρατική Ευρώπη. Σκεφτείτε λίγο σας παρακαλώ. Η Ευρώπη έχει φτιαχτεί από 28-27 κράτη τα οποία υποτίθεται ότι έχουν έστω και έργα συνομιμοποίηση εξουσίας τους. Δηλαδή είναι ο λαός που μέσα από εκλογές εκλέγει με όποιον τρόπο τις ηγεσίες. Στην Ευρώπη συμβαίνει αυτό. Στην Ευρώπη έχουμε τέτοια νομιμοποίηση. Νομιμοποίηση επίσης σημαίνει αυτό το οποίο λένε όσοι είναι νομικοί από εσάς ξέρουν ότι δεν υπάρχει Έλληνας που να του επιτρέπεται να μην γνωρίζει τον νόμο. Και λογικό είναι. Ζούμε και ο νόμος είναι καθημερινά δίπλα μας, στη ρύθμισή μας, στον τρόπο μας, στις καμπάνες μας, στα σήματρά μας, είναι ο νόμος. Ελάτε όμως να μου πείτε ποιος από εσάς ή από τους άλλους λαούς νομιμοποίησε 38.000 διατάγματα, κανονισμούς και οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 38.000 που ισχύουν σήμερα. Ξέρετε εσείς τις αυτές. Έγινε ποτέ συζήτηση μέσα με τους λαούς για να εκδοθούν αυτά. Μια τεχνοκρατία αποφασίζει και εκδίδει. Και έρχομαι τώρα στην ακολουθή του δύο θέμα. Όχι μόνο να εκδίδει, γιατί οι οδηγίες ήταν μια φιλοσοφία. Ότι είναι ένας κατευθυντήριος απλά άξονας.
Και εσύ θα δεις τις ιδιοτερότητές σου, θα δεις αν μπορείς να τους ακολουθήσεις και αν δεν μπορείς να τους ακολουθήσεις, θα διαφοροποιηθείς. Δεν υπάρχει αυτό σήμερα. Ενώ λέγονται οδηγίες που ουσιαστικά είναι σκλαβιά. Γιατί σου λένε μέσα σε 5 χρόνια, αν εσύ δεν την ενσωματώσεις και με τον τρόπο που εμείς θέλουμε την οδηγία και την κάνεις νόμο, θες δεν θες, μανούλα μου, ισχύει η οδηγία απευθείας για νόμος δικό σου. Γιατί είναι τώρα και το περίφημο θέμα της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης μας. Αυτό πλέον το έχει γίνει ανέκδοτο. Και δεν θεωρώ ότι ευθύνονται οι δικαστές μας, ή τουλάχιστον δεν θεωρώ ότι ευθύνεται το σύνολο των δικαστών μας. Μιλάνε για ανεξαρτησία δικαιοσύνης, άρα σημαίνει μιλάνε ότι οι δικαστές μας, έστω οι δικαστές μας, γιατί παλιά ξέρετε στην Ελλάδα ο πολίτης μετήχε κρίσεως και αρχής. Τώρα δεν μετέχει ο πολίτης κρίσεως και αρχής. Αλλά να το δεχτούν μέσα στον επιμερισμό των πολυεπίπεδων των σύγχρονων κοινωνιών, να δεχτούμε ότι αρχής μετέχουν οι δικαστές. Μετέχουν, δικάζουν, κρίνουν οι δικαστές. Θα έλεγα ναι, αν όμως ετηρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Η σκέψη τους να ήταν δική τους και να μην ήταν δάνεια. Ο νόμος που εφαρμόζουν να ήταν γέννημα και δικό τους. Για την πηγή δικαίου, όπως λέμε εμείς οι νομικοί, είναι ο νόμος. Πηγή δικαίου είναι οι θεωρητικές κατασκευές περί δικαίου σε αυτή τη χώρα, που ουσιαστικά συνδιαμορφώνονται από τις δικαστικές αποφάσεις. Δηλαδή, δείτε τώρα το διαλεκτικό. Οι δικαστικές αποφάσεις επηρεάζουν τους νόμους, οι νόμοι επηρεάζουν και εφαρμόζονται μέσα από δικαστικές αποφάσεις που βγάζει αυτός ο λαός. Που βγάζει αυτός ο λαός. Σήμερα γίνεται αυτό. Στην νομοθετική εξουσία, αν το συζητήσουμε πλέον, έχει γίνει ανέκδοτο. Έχει γίνει ανέκδοτο να μιλάμε ότι διατηρούμε νομοθετική ανεξάρτητη εξουσία. Νομοθετική δεν είναι, εξουσία δεν είναι, ανεξάρτητη δεν είναι. Είναι τρία γέλια εδώ. Πάμε όμως και στη δικαστική εξουσία για να δείτε τι σχέση έχουμε με την Ευρώπη και τι παίζεται σε αυτό το θέμα στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Ερχόμαστε και όλοι γνωρίζαμε ότι μια χώρα ελεύθερη έχει την ιεράρχηση των κανόνων της. Έρχεται λοιπόν και λέει ότι πάνω απ' όλα είναι ένα σύνταγμα και από εκεί και κάτω το έχουμε τη διάρθρωση των νόμων που ισχύουν. Αλλά κανένας νόμος δεν μπορεί να έρθει σε σύγκρουση με το θεμελιώδη νόμο που βάζει τους κανόνες μας, που βάζει τα όρια μας. Στα πρώτα βήματά μας στην επόμενη ευρωπαϊκή κοινότητα φαινόταν να γίνεται σεβαστό. Μας έλεγαν ότι η Ευρώπη δεν πειράζει τα όρια τα συνταγματικά. Και βεβαίως σιγά σιγά πλαστήκαμε με το μύθο μιας Ευρώπης που σέβεται τις ετερότητες, τις ιδιοσυστασίες και τις ιδιαιτερότητες ενός λαού. Πάρα πολύ ωραία παγίδα. Μόνο που φάνηκε πλέον και δεν μπορούμε πλέον να τη δεχθούμε ότι υφίσταται. Γιατί είναι παγίδα? Γιατί ενώ οι οδηγίες ήταν κατευθύνσεις, λίγο πιο έντονες από τις συστάσεις έστω, σήμερα είναι υποχρεωτικές, οι κανονισμοί που το συζητούμε είναι υποχρεωτικοί, και δυστυχώς, θα δείτε ότι θα γίνει κυρίαρχη αυτή η άποψη, επικρατεί σιγά σιγά η άποψη ότι υπερτερούν και τους συντάγματος. Δυστυχώς που επικρατεί. Επικρατεί, θα μου πείτε σε εσάς, δεν χρειάζεται. Επικράτησε στον κύριο Πικραμένο, στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Επικράτησε στους κυρίους αυτούς που δεν οροδούν προουδενός. Που πολύ εύκολα με την τίβελο του δικαστή πετάνε στα χαντάκια έναν ολόκληρο λαό. Γιατί αυτό που τους ενδιαφέρει είναι ο συμφυρμός της εξουσίας και δεν τους ενδιαφέρει ο λαός. Δεν αποδίδουν δίκαιο εν ονόματι του λαού, όπως δυστυχώς απατηλά, πλασματικά γράφουν στις αποφάσεις τους επάνω. Αυτό είναι το μέγα ψέμα. Αυτό ίσως αγγίζει τα όρια της εσκάτης προδοσίας, γιατί είναι παραβίαση του συντάγματος, αλλά αυτό είναι και αυτό είναι ένα άλλο θέμα για το που ανοίξουμε τώρα. Η δικαστική μας εξουσία λοιπόν αυτή τη στιγμή, είτε από τον πιθαναγκασμό της ιεραρχίας τους, ότι αν πεις κάτι διαφορετικό, θα περάσεις από τα πειθαρχικά καρδιανά δίκαρα. Είτε από την αρχή της ίσονης προσπαθίας,
γιατί να καθίσει ένας δικαστής, εξαίρετος δικαστής, να συμπυκνώσει όλο το δίκαιο, να το αποχυμώσει, να το αναλύσει, να βγάλει τα κουκούτσια μέσα από το δίκαιο και να μας φέρει ένα χυμό σπουδαίο, δικό του χυμό, το τι πρέπει να έφαγε στη συγκεκριμένη περιοχή, να το κάνει. Για να έχει το διωγμό, για να έχει τη μήνυ των συναδέλφων του, για να έχει την οργή των δανειστών. Ενώ του λένε πάρα πολύ εύκολα ότι δεν χρειάζονται αυτά για τα οποία παιδεύεσαι. Γι' αυτό σου έχουμε την τράπεζα δεδομένων, θα κάνεις αντιγραφή των αποφάσεων. Οι αποφάσεις, εάν ακόμα και με την αντιγραφή κάνετε λάθη, μην ανησυχείτε, σας έχουμε στήσει το δόκαμο, η διευκόλυνση εννοούμε. Θα σας φτιάχνουμε τις λεγόμενες πιλωτικές δίκες. Το εξάμπλωμα αυτό που θα έπρεπε να γίνει, υπάρχει νομικό σε αυτόν τον τόπο που να κρατάει ακόμα την επαγγελματική του ταυτότητα. Θα έπρεπε να την έχουμε πετάξει όλοι στα σκουπίδια. Εμείς δεν μάθαμε τέτοια νομικά. Εμείς δεν μάθαμε ότι, ξέρετε, θα βγαίνει ο κάθε συνταγογράφος της ιστορίας, θα περνάει μια συνταγή και όλοι θα μαγειρεύουν με τον ίδιο τρόπο. Δεν μπορεί ο δικαστής όταν θα του βγάλουν την περίφημη πιλωτική δίκη, και προσέξτε πως έτσι θα τη βγάζουν, τη στείλουν την πιλωτική δίκη. Ένα παράδειγμα θα σας φέρω για να γεφυρώσω και με το θέμα του νομίσματος και το θέμα του μνημονίου. Όταν υπήρξε το πρώτο μνημόνιο, προσέφθη ο Ανατολικός Σύλλογος Αθηνών κατά το πρώτο μνημονίο. Κατά τρόπο λίγο περίεργο, σας πούμε, δηλαδή ήταν κυριακό στην Ευθύρα. Επαναστατική πράξη τώρα από έναν πρόεδρο ο οποίος δεν εμφορείται και από τέτοιες ιδέες. Μας φάνηκε περίεργο, τι είναι αυτό που κάνει και τόσο βεβαιασμένο. Μέχρι βέβαια υποθεί και απόφαση, κληθήκαν όλες οι απορίες. Γιατί βγήκε η απόφαση, έκρινε νομιμότατο το μνημόνιο, θεωρήθηκε πιλωτική δίκη. Και άντε μετά δικαστής να βγάλει παράνομο το μνημόνιο. Γιατί, όταν έρχονται και λένε ότι είσαι αποχρωμένος να συμμορφωθείς με την πιλωτική δίκη, κάθε απόκριση από την πιλωτική δίκη θεωρείται πειθαρχικό αδίκημα. Ποιο παιδί θα θελήσει να χάσει και τα λεφτουδάκια που είναι καλά σε σχέση με τον κόσμο? Είναι το ένα στοιχείο της υποδούλωσης αυτό. Να χάσει αυτό και ταυτόχρονα περάσει πειθαρχικό. Θα το δεχτεί τόσο εύκολα δικαστής? Όχι βέβαια. Δείτε λοιπόν πως αυτό το σύστημα οδηγεί στον άθικα ακόμα και τους δικαστές μας. Όταν οδηγεί στον άθικα τους δικαστές, κατά τεκμήριο διοβασμένους ανθρώπους, και μάλιστα σε ένα χώρο που είχε καρποφορήσει και ανθοφορήσει κριτική σκέψη, στον χώρο της νομικής επιστήμης, όταν αυτοί οι άνθρωποι, με αυτό το εργαλείο στα χέρια τους, που άπτεται, αν το θέλετε, κοινωνιολογικής, ψυχολογικής, ψυχιατρικής, ιστορικής ανάλυσης, τα πάντα, δεν μπορείς να ξέρεις δίκιο αν δεν ξέρεις τα πάντα. Δεν γίνεται, τουλάχιστον να προσπαθείς να ξέρεις τα πάντα. Όταν αυτή τη μερίδα ανθρώπων κατόρθωσαν πάρα πολύ εύκολα με το χάρακα που χρησιμοποιούν να την κανοναρχήσουν, μην περιμένετε ότι είναι εύκολη δουλειά σε εμάς εδώ που μαζευτήκαμε. Με μια κουβέντα αυτή να πούμε ότι εμείς είμαστε αντίθετοι με την υποδούλωση. Θέλει πράξη. Γιατί το πρόταγμα είναι σπουδαίο, η πρόκληση είναι σπουδαία. Θέλουμε να είμαστε με τους σπουδαίους. Είναι λίγο δύσκολος ο δρόμος. Θέλουμε να είμαστε με τους ευτελείς. Πανεύκολος ο δρόμος. Δεν οδηγεί βεβαίως εμάς τους πολλούς ο ευτελείς δρόμος στο πλεόνασμα, ούτε πρωτογενές ούτε δευτερογενείς. Σε μόνιμο έλλειμμα οδηγεί. Αλλά δεν έχει σημασία. Είναι εύκολος ο δρόμος. Βλέπεις survival. Και ξεπεραίνεις. Δεν βλέπεις τίποτα άλλο. Εάν θέλουμε όμως πραγματικά να δούμε αυτή την πατρίδα ελεύθερη, γιατί εγώ θα γίνω γραφικός γιατί μου αρέσει να είμαι γραφικός. Παρά να είμαι σπουδαίος σε έναν κόσμο γραφικό, προσπαθώ να είμαι εγώ γραφικός σε έναν κόσμο που τον θέλω εγώ σπουδαίο. Λέω λοιπόν ότι ας παρακολουθήσουμε τους λαστουργούς της νέας σκέψης. Ας δούμε ότι εισφέρονται πράγματα σπουδαία. Ας θεωρήσετε σε αυτούς σας, εγώ το θεωρώ, τα ποινικητά μου το θεωρεί, πολύ τυχερό άνθρωπο. Πολύ τυχερό άνθρωπο που άκουσα κάποιες φωνές οι οποίες μέχρι τότε δεν περνάγανε στα αυτιά μου καθόλου. Πολύ τυχερό άνθρωπο που διάβασα κάποιους ανθρώπους. Ξεχάσανε τα κουστούμια και τις λεμαριές και απευθυνθήκανε στον κόσμο. Δεν μιλάω για αυτό. Αυτό είναι συνήθεια. Μιλάω για τις λεμαριές. Ο Πρωθυπουργός μας δεν θα φορέσει γραβάτα, γιατί έχει φορέσει λιμαριά.
Το ένα άλλο θέμα. Όποιοι ξέρουν τουλάχιστον από την περιοχή μας τη γλώσσα, θα καταλάβουν το τι σημαίνει λεμαριά. Εγώ βλέπω λοιπόν ότι οι άνθρωποι τους οποίους ακούω δεν έχουν φορέσει λεμαριά και δεν προτείνουν στο λαό μας λεμαριά. Προτείνουν στο λαό μας ελευθερία. Εμείς λοιπόν είμαστε εδώ να δούμε τι αντέχουμε. Δεν είναι εύκολο. Πιστεύω ότι επιτέλους δεν πρέπει να αφαιθεί αυτός ο Άγιος Αυγουστίνος. Ξέρετε, ο Άγιος Αυγουστίνος ήταν από τους πρωτεργάτες, αν το θέλετε, της καθολικής, της δυτικής αντίληψης περί χριστιανισμού σε επίπεδο φιλοσοφικό-ιστορικό. Διαφωνώ σε όσα λέει, αλλά συμφωνώ τουλάχιστον σε μερικά από όσα λέει. Έλεγε λοιπόν ένα περίφημο ο Άγιος Αυγουστίνος ότι εάν τελικά αφαιρέσετε το δίκαιο από την εξουσία μπροστά σας θα αποκαλυφθεί μια συμμορία ληστών. Αυτό είναι το ζήτημα. Να αφαιρέσουμε τη λεοντή του δικαίου εμείς από τους ληστές για να φανερωθεί ότι δεν υπάρχει δίκαιο δίπλα τους, ότι είναι ξεγυμνωμένοι ληστές. Και δεν είναι ληστής μόνο αυτός ο οποίος κερδίζει και, ο οποίος, και αυτός που φυλάει τσίλες για τη ληστεία ληστήσει. Άρα, δεν υπάρχει συγχώρεση σε αυτόν τον τόπο για αυτούς που φυλάνε τσίλες για να ληστευτεί αυτός ο λαός. Ευχαριστώ. Είναι εκείνη
δεν ταιριάζουν πουθενά ούτε στην κόλαση ούτε στο παράδεισο. Γιατί ποτέ στη ζωή τους δεν τόλμησαν να πούν ούτε ένα ναι ούτε ένα όχι. Δεν πήραν ποτέ τους έτσι. Και αυτό είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει. Βεβαίως στην αρχαιότητα δεν θα βλέπω, δεν θα τραγουδίζω πολύ, αλλά απλά θα το πω. Υπήρχε νόμος για εκείνον όταν υπήρχε στάση στην πόλη που δεν παίρνει θέση. Δηλαδή δεν εντάσσεται σαφέστατα, συνειδητά, σε μια από τις, να το πούμε έτσι, μερίδες οι οποίες συγκρούονταν για την πόλη. Για το ποιος θα ελέγξει την πόλη, αν θέλετε, και την ημερία. Υπήρχε λόγος. Υπήρχε νόμος. Και όπως λέει ο Κυκλίδης, αυτός που δεν παίρνει θέση είναι χρέος και άτιμος. Και επομένως δεν χρειάζεται στην πόλη. Τον έδιωχναν από την πόλη. Λοιπόν, γι' αυτό και εγώ είμαι ευχάριστη, πώς να νιώθω μεγάλη περιφάνεια. Ζω σε μια εποχή που μου δίνει την ευκαιρία να πάρω θέση. Και έστω και μόνος μου να κάνω διαφορά. Γιατί δεν ξέρω, εδώ ακριβώς μετράει η προσωπικότητα, η ατομικότητα. Όχι στην κονόμα. Όχι σαν αυτό που έμαθα στην Αμερική όταν πρωτοπήγα και άκουγα, μαθημένος εγώ σε μια ελλαδίτσα όπου μου έλεγε η μάνα μου και ο πατέρας μου, κοίταξε να δεις, να κάνεις το καλό και πάντα να προσέχεις το καλό άποπτο. Το τι σημαίνει καλός, όλοι λίγο πολύ το ξέρουμε, γιατί οι δικοί μας γονείς, ή τουλάχιστον το περισσότερο, φαντάζομαι όλων, έχει προσδιορίσει ή μας το έχουν περάσει και με συνέστημα, όχι απλά με λογική. Να κάνεις το καλό παιδί, να είσαι καλός και για την κοινωνία. Εκεί λοιπόν έμαθα ότι το ζήτημα δεν είναι να είσαι καλός στην κοινωνία, αλλά το τι και η οικονομική επιφάνεια έχεις. Ειλικρινά πήγαινα σε χώρους διασκέδασης και υποδοχής και μου έλεγε, χαίρετε, οι μοντάδες, αξίζω 20 εκατομμύρια. Στην αρχή δεν καταλαβαίνω, πάνε να πει αξίζω 20 εκατομμύρια. Ψαχνόμουν, λέω, τι είναι αυτό το πράγμα. Μέχρι που κατάλαβα ότι έτσι όλοι αυτό συστήνονται. Όταν εγώ λοιπόν δεν συστηνόμουν, εγώ αξίζω τόσα εκατομμύρια. Και δεν άξιζε. Κακομοίριδες ήταν και λατά. Απλά ήταν χαρτοφυλάκια διαχείριση 20 εκατομμυρίων, 40 εκατομμυρίων, 100 εκατομμυρίων. Κακομοίριδες διαχειριζόντουσαν κεφάλαια και περιμέναν να πάρουν από διαχείριση κεφαλαίων. Η χειρότερη πλωτάρη, προλετάρη που έχω ζήσει ποτέ στη ζωή μου. Γιατί αυτοί δεν είχαν και συνέστηση το που στο διάλογο βρίσκονται. Δηλαδή, τέρμα, στον πάτο, κάτω, στον πόθρο. Και ήταν η πρώτη που όταν τράβηγε η Καζανάκη, ο επικεφαλής του κτήματος ή της εταιρείας, ήταν που έφευγαν κατευθείαν στον απόπατο. Σε αυτή λοιπόν την περίοδο, τι γίνεται. Κοιτάμε όλοι τον καθρέφτη και αναμετρώμαστε πρώτα και κύρια από τον εαυτό μας. Και εκεί ξεκινάει το όλο πρόβλημα. Δεν γουστάρουμε αυτό που βλέπουμε. Και υπάρχουν δύο στάσεις απέναντι σε αυτό το πράγμα. Από τη μια, αυτή να αποκτήσουμε αυτογνωσία. Δηλαδή, κάτσε ρε παιδιά, δεν είμαι εγώ αυτός. Δεν είμαι αυτό που με μάθανε να είμαι. Δεν είναι αυτό το πράγμα, πώς θα το πούμε, αυτό που μου μάθανε οι γονείς μου, οι παππούδες μου. Και οι άλλοι είναι, δεν πάνε να αυτοκινούν. Την κονόμα εδώ πέρα. Και εκεί μας πιάσανε. Εγώ θυμάμαι από τα παιδικά μου χρόνια. Τι όμορφα που μύριζε ο κήπος τώρα την άνοιξε, καθώς πήγα στην Καλαμάτα μπαίνοντας στη γειτονιά μου. Τι όμορφα που μυρίζανε οι ανθισμένες λεμονιές και πορτοκαλιές, ακόμη το θυμάμαι. Και μαζί με αυτό μου έρχεται και η μυρωδιά του παρούντος από το Σαΐδα. Η Σαΐδες δηλαδή που έχουμε στο έθιμο κάτω, που προέρχεται από πολύ παλιά. Έτσι. Λοιπόν, αυτό το πράγμα που είναι η μυρωδιά που οι κοινωνικές μας έχουν περιγράψει πατρίου, φιλοπατρία και που διέκρινε όλες οι γενιές Ελλήνων σε αυτόν τον τόπο, εμείς το χάσαμε. Πάψαμε να είμαστε νοικοκύριδες, γιατί να θυμηθώ και τον Αριστοτέλη που έλεγε, ξεχώριζε το οικονομία από το χρηματιστική, όπου η οικονομία είναι το νοικοκυριό, είναι εκεί που φροντίζει στους δικούς σου ανθρώπους. Και που πάντα προέχει η ανάγκη του οίκου. Δηλαδή το να μπορέσεις να ζήσεις εσύ και οι δικοί σου άνθρωποι. Χρηματιστική είναι εκεί που μπορείς να εκμεταλλευτείς τον άνθρωπο. Εκεί που είναι απεριόριστα τα όρια πλουτισμού. Σε βάρος τον άνθρωπο. Το παραφύσιμο, που έλεγε ο Αριστοτέλης, και μάλιστα σε βαθμό τέτοιο
όπου είναι τόσο παραφύσιμη, που πλέον είναι απόλυτα μισητό. Και ποιο είναι αυτό το πράγμα, η φιλαργυρία ή τοποκριθία. Το γέλιο της Αρκούδας είναι ότι όλα αυτά μας φαίνονται πολύ ξένα, διότι δεν έχουμε παιδεία, δεν έχουμε μόρφωση, φρόντιση, βεβαίως το ελληνικό κράτος, δεκαετίες τώρα, να το μην τα ξέρουμε αυτά τα πράγματα, παρά το γεγονός ότι πρόσφατα, διαβάζοντας, είναι ένας από τους τομείς ενδιαφέροντος που έχω, αρχαιολογία, αποκαλύφθηκε κάτι εκρηκτικό. Ότι ο Αριστοτέλης δεν έκανε θεωρίες. Διαπίστωνε αυτό που ήταν συνείδηση στις πόλεις της Ελλάδας της εποχής εκείνης. Και το αποκάλυψε η αρχαιολογική σκαπάνη. Το νόμισμα, η ιστορία του οίκου, ο τρόπος που επινοήθηκε το νόμισμα μακριά από το χρήμα, ώστε να ελεγχθεί η φιλαργυρία και η τοποκριθία. Γι' αυτό στον 15ο αιώνα π.Χ. έχουμε έξαρση νομισμάτων, γιατί είχαμε και έξαρση πόλεων. Ελεύθερων πόλεων. Διότι η διαφορά του Έλληνα, από το γένος των ασημινών, όπως έλεγε ο Ιπποκράτης, είναι το αξιάπλο πράγμα. Ότι ο Έλληνας δεν δεσπόζεται ποτέ. Ενώ αντίθετα δεν είχε δεσπότητα. Ενώ αντίθετα οι Ασιάτες, το γένος των ασημινών, δηλαδή, δεσπόζονταν. Και άρα δεν είχαν αίσθηση ελευθερίας. Και η ελευθερία δεν υπάρχει εκεί που υπάρχει τόκος, την Αγγλία, έτσι, και φόρος. Φόρος στην αρχαιότητα που θεωρούσαν αυτός και το χώρο υποτελείας. Έτσι. Γιατί στην αρχαιότητα και το αυτονόητο δεν νοείται να φορολογεί το κράτος το πολίτη. Το κράτος οφείλει να παράγει το εισόδημα που θα πρέπει να μοιράζεται με το πολίτη. Σε αντίθεση με σήμερα που θα πρέπει το κράτος να λιμένεται το εισόδημα του πολίτη. Λοιπόν, καλά όλα αυτά, πάμε για και στα πιο άμεσα. Και κυρίως την πρόταση. Για όποιον θεωρεί ότι το πράγμα κάπου εδώ θα σταματήσει, με συγχωρείτε, τελείως λάθος. Εκτός πραγματικότητας. Δύο απλές παραδοχές, παιδιά, μπορείτε να τις συζητήσουμε όσο θέλετε. Πρώτον, είμαστε ακόμη στα προκαταρκτικά, μας το λένε οι παιδιές. Προκαταρκτικές ενέργειες, σου είπε ο Ντάιζερ Μπλουμ μόλις φορές. Είμαστε στα προκαταρκτικά δηλαδή. Η ιστορία η αυτή, η κολόνια που λέμε, μπορεί να κρατήσει δεκαετίες. Βεβαίως, με εξόδου εξαρτηθεί ο τόπος του πληθυσμός, διαλυθεί εξόδου συμμετέχει αυτή η χώρα, διαμελιστεί εδαφικά και φυσικά αποκτήσει, χαθεί ακόμη και ο γεωγραφικός της προσδιορισμός. Αυτό σημαίνει δεκαετίες, υπό αυτές τις συνθήκες. Λοιπόν, το δεύτερο σημαντικό είναι ότι όσοι περιμένετε κάπως έτσι, ή κάπως αλλιώς θα γυρίσουμε στην προτέρα κατάσταση, συγγνώμη, επίσης κάνετε λάθος. Πρώτον, γιατί δεν υπάρχει τρόπος να γυρίσει το ρολόι πίσω από τις πίσω από τη στιγμή που η κυρία και του ρολογιού έχουν δρομολογήσει την όλη ιστορία. Και από την άλλη, αν αναλάβει μια δύναμη η οποία έχει επενδύει στον ίδιο λαό και στην ίδια πατρίδα και θεωρεί ότι ήρθε η στιγμή τουλάχιστον να αφήνει την ιστορική μας ευκαιρία ή αν θέλετε το ιστορικό μας στίχημα να λύσουμε τους ιστορικούς μας λογαριασμούς με τον ίδιο τον εαυτό μας, αυτό που δεν φόρτισαν κατά τόσο οι παππούδες μας και οι προπαππούδες μας. Έτσι. Αυτό είναι το σημαντικό στίχημα μας. Να λύξουμε αυτό που δεν μπόρεσαν για χιλιάδες λόγους. Ξέρετε, αυτό που λέει ο Κολοκοτρώνης, το ομόλογο του Θεού. Έτσι. Είναι το μόνο που δεν έχει πληρωθεί. Εάν εμείς δεν κατορθώσουμε σήμερα να το εξαγγελώσουμε, έχουμε χαθεί από την ιστορία, θα μας λύσει. Ούτε στις υποσημειώσεις θα μας βάζει. Όπως πάρα πολλές εθνότητες που υπήρξαν στην ιστορία και που χάθηκαν. Θα μπορούσα να σας λέω μέχρι αύριο οι εθνότητες να σκαταλώ ισχυρές εθνότητες στην ιστορία που τώρα δεν τις ξέρει κανείς με εξαίρεση μερικούς καπηλιάδες. Οφείλουμε λοιπόν να φύγουμε προς τα μπροστά. Πίσω δεν υπάρχει. Οι γέφυρες κομμένες. Ο μόνος δρόμος είναι μπροστά. Πώς μπροστά. Το πρώτο πράγμα είναι να αρνηθούμε, να καταγγείλουμε το δίκαιο με βάση το τι υφίσταται ως δίκαιο. Λοιπόν, το τι θεωρούμε εμείς ως δίκαιο, σαν λαός ενωσιολογικά, και ταυτόχρονα να καταγγείλουμε το χρέος και να το αρνηθούμε στο σύνολο. Μα μου λέει τι γίνεται αυτά. Είναι δυνατόν που κάνουμε σήμερα. Εδώ κρύβουν δύο πράγματα. Το πρώτο είναι το κλαμμεντόλ
αυτό που το λέει. Τι του λέει, τι του λες δεν του ανθρώπου. Δηλαδή, μερικές φορές πια και εγώ τον εαυτό μου, μερικές φορές, τι του λέω για τον εγωμήνο. Αυτό στη ζωή του, μια ζωή ψωμολύσαγε του κερατά, κυριολεκτικά δηλαδή, και παρακαλούσε τα αφεντικά του, τα όποια αφεντικά, πολιτικά, κομματικά ή εργοδότες, να τον αφήσουν ήσυχο να κάνει τη δουλίτσα του και να επιβιώσει. Και εγώ τον λέω τώρα, τι να ξέρω στον πάνω. Στον αέρα έχει δικαιώματα και ω δικαιώματα πρέπει να τα υπερασπίσει. Γιατί όποιο δεν υπερασπίζεται, απλώ τώρα δεν έχει τίποτα. Δεν θα έρθει κάποιο άλλο να την παραγνώρισε. Και σήμερα το ζούμε αυτό το πράγμα με το πιο ολοφάνερο πρόβλημα. Μα μήπω βρέθηκε κανένα άλλο να μα πει το πρόβλημα γιατί εμεί δεν μπορούμε. Αυτό κρύβεται πίσω από το να μα έρθουν άλλοι. Πρώτον, ακόμη και αν είναι το μόνο που θα κάνουν είναι να αλλάξουν το σύμβολο. Τη μορφή του σύμβολου. Γιατί δεν πρόκειται κανένα να σου λύσει το πρόβλημα, όπω δεν σου έλεξε ποτέ κανένα το πρόβλημα, αν δεν το λύσει εσύ ο ίδιο. Είτε στην προσωπική σου ζωή, είτε στην συλλογική ζωή. Παρ' όλα αυτά, για του δικού του λόγου, οι μεγάλε δυνάμει, θα το πούμε έτσι, ξέρουν και αξιοποιούν το δίκαιο όποτε και θέλουν αυτέ και όποτε του είναι χρήσιμο. Και τουλάχιστον για κάποιους ανθρώπους ή για κάποιο κίνημα της εμάς, που μας προσφέρουν πολύ περισσότερα όπλα, να το πούμε έτσι, ώστε να προχωρήσουμε στη συνολική άρνηση αυτού του χρέους. Θα πω ένα από τα τελευταία παραδείγματα. Κάποιοι ενδεχομένως δεν το έχετε ακούσει, οι περισσότεροι όμως είμαι σίγουρος ότι δεν πρόκειται να το ακούσετε ποτέ, διότι δεν απασχόλησε τα μέσα βασικής εξημέρωσης. Διότι δεν είναι δυνατόν να ασχολούμαστε με τέτοια πράγματα. Λοιπόν, ασχολούμαστε σε πάει το μακάρι, εγώ το θεωρώ εκτός. Άλλα είναι τα χειρότερα. Λοιπόν, στις 18 Μαΐου 2017, μόλις πριν 5 μέρες, υπό Επιτροπή της Γερουσίας της Ισοτερνών Υπουργείων, ασχολήθηκε με το θέμα διδάγματα από τη διάσωση, από το πρόγραμμα διάσωσης του ΔΕΛΤΑ Μητάχ της Ελλάδας. Μου επιβεβαιώνει με τι ασχολείται η Γερουσία. Εδώ έχουμε μια βουλή που λέει: εκβιάζομαι, άρα ψηφίζω. Γιατί πρέπει έτσι να μάθουμε εμείς. Όταν σε εκβιάζουν, ενδύουν. Όχι, δεν αμήνεσαι, αυτό που σου λέγανε πάντα στο σπίτι. Και η πατελάδα σου, ω, ενδύει. Γιατί πώς θα διασταλίξουμε κορμί ό,τι φορά. Αν δεν το ενδώσει, πώς θα εκπορνέσουμε τα παιδιά σου. Σε μάθαμε άλλωστε. Χρόνια το είδα κι εγώ, ήμουν εκπομπικό σύμβουλο. Και έβλεπα εκεί να εκπορνεύονται μαζικά τα παιδιά για 700 ευρώ. Τώρα είναι η γενιά των 700. Τώρα είναι η γενιά των 300. Λοιπόν, εκπορνεύονταν με το χέρι, κυριολεκτικά από το χέρι, οι μανάδες και οι πατεράδες, παιδιά σαν τα κρύα τα νερά, με προσόντα βιογραφικά που εγώ εντυπωσιαζόμουν. Λέω, ρε παιδί μου, κοίτα τι κόσμο έχουμε σαν χώρα. Για να τους κρίνει ποιος. Ένας καρικοκένταλος κομματάρχης, έτσι, ο οποίος ήταν άσχετος και επειδή τον επιδοτούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση, έπαιρνε αυτά τα παιδιά για να τα κάνει τι, την επομένη, όταν τον ξεριζόταν, αφού τον παρακαλούσαν ο πατέρας και η μητέρα, φέρτανε στα γόνατά του για να πάρει αυτό το παιδί ανασφάλιστο με 700 ευρώ τότε, 2005, 2006, 2007, για να το κάνει τι, να τον βάλει να κάθεται σε ένα άδειο γραφείο, άδειο θεωρητικά. Δεν έκανα απολύτως τίποτα. Εκτός από το να του φέρνει τις εφημερίδες και να του ψήνει καφέ. Μεγαλύτερη απαξίωση ενός ανθρώπου, ο οποίος η οικογένειά του, η κοινωνία, ο ίδιος αυτός, έδωσε το καλύτερο του εαυτό για να αποκτήσει προσόντα, να αποκτήσει γνώσεις, να μάθει γλώσσες, να έχει δυνατότητα να προσφέρει ως καλός άνθρωπος στην κοινωνία, όπου είναι μεγάλη, να το εξευθυλίσει με αυτόν τον τρόπο. Μάθαμε λοιπόν στην εκπόρνηση, το θεωρήσαμε νόμιμο να εκπορνεύεσαι. Εντάξει, δεν φτάσαμε στο σημείο με λίγο αμοιχή, αλλά εντάξει, το καταχύσαμε για αυτό. Παρεπιπτόντως, η Europol μόλις παίρνει μια εβδομάδα, η Ελλάδα κατατάσσεται δεύτερη στην Ευρώπη σε οργανωμένο σύστημα πορνείας. Δεύτερη στην Ευρώπη, η πρώτη είναι η Αλβανία. Όχι, θα τους κερδίσουμε, σ' αυτά είμαστε πρώτοι εμείς. Έλα, σοβαρολογούμε τώρα. Μα αυτό λέω, ναι, ενδεχομένως, αλλά το θέμα είναι τι είσαι. Εκεί είναι το πρόβλημα. Και στον Νίκο Ανοχής, έχει να κάνει το ποιος είσαι, αν είσαι η Τσατσά,
ή ο Νταμπατζής ή αυτός που δουλεύει σε πολύ άγριο τρόπο. Το δυστύχημα της συντριπτικής ζωής του κόσμου είναι έτσι. Και μας λένε ανάπτυξη. Γιατί ανάπτυξη δεν τους ενδιαφέρει το ποιητικό ή το χαρακτηριστικό ή η απόδοση της ανάπτυξης. Τους ενδιαφέρουν τα νούμερα. Γιατί από τα νούμερα μπορούν να εισπράττουν. Δεν τους ενδιαφέρει αν τα παιδιά μας εκπομπεύονται. Εάν σήμερα οι πιο δυστυχισμένοι άνθρωποι σε αυτή την κοινωνία, σε αυτή την Ελλάδα σήμερα, είναι τα παιδιά από 0 μέχρι 17 χρονών, και αυτό το λέω, είναι επίσημες στατιστικές της Eurostat. Τα πιο δυστυχισμένα, οι πιο δυστυχισμένες ηλικιακές ομάδες, γιατί εκεί είναι ο υψηλότερος δείκτης ανέχειας και φτώχειας στη χώρα μας, είναι πρώτα η ηλικιακή ομάδα 0 έως 17, τα παιδιά μας δηλαδή. Και αυτά τα παιδιά είναι της ίδια κατάσταση, γιατί βεβαίως έχει τεκμήριο ή τεκνοβία. Το γεγονός δηλαδή ότι ξανά λίγο. Τεκμήριο. Να μην το κάνεις. Έχεις προτεραιότητες. Να πληρώσεις την τράπεζα. Εσύ πας και έχεις παιδί. Να τα καλά τα πάντα. Λοιπόν, θα πληρώσεις παραπάνω. Και η δεύτερη ομάδα δεν είναι συνταξιούχη. Που θα ήταν λογικό με την έννοια το παιδικό κόλπο κτλ. Και με την έννοια ότι δεν δουλεύουν οι άνθρωποι. Έτσι. Είναι έρμεα τη κυβερνητική πολιτική. Δεν είναι λογικό. Όχι. Η πιο φτωχή, η δεύτερη πιο φτωχή ομάδα ηλικιακά είναι ηλικίες 45-65. Συγγνώμη, αλλά εγώ ξέρω ότι 45-65 είναι είσαι στην κορύφωση των δυνατοτήτων σου. Είναι δυνατόν να σε καταδικάσουν στην ανέχεια και στη φτώχεια σε αυτές τις ηλικίες. Ο πλήρης παραγωγικός και ο πιο ευκατάστατος και η πιο ευκατάστατη ηλικιακή ομάδα, η πιο πλούσια δηλαδή, συγκριτικά στην Ελλάδα, είναι από 65 και πάνω. Είναι οι συνταξιούχοι. Είναι οι μόνοι που παίρνουν λεφτά. Ναι, γρήγορα. Δηλαδή, με καταλαβαίνετε, και αυτό βεβαίως έχουν κολλήσει γύρω τους σαν τσαπιά οικογένειες των δικών τους ανθρώπων που συντηρούνται από αυτή τη σύνταξη. Που αν χαθεί η περικοπή, πεθαίνει ο κόσμος. Εδώ δεν είναι το θέμα αν έχουμε ανέχεια ή ξέρω εγώ. Πεθαίνει ο κόσμος. Παρ' όλα αυτά όμως, για να το σκεφτούμε λίγα κύριε Πουλιά, γιατί εντάξει πέρα τα επιστημονικά και οι ιστορίες, φιλοσοφίες και τα αρέστα, εγώ αυτό που με συγκλονίζει είναι το γεγονός, το εξής απλό πράγμα. Μας λένε ότι πρέπει να ακολουθήσουμε αυτό το δρόμο γιατί δεν υπάρχει άλλος και μάλιστα μας λένε και εμάς τους τραχνιστές και όλα αυτά τα πράγματα με απαξιωτικό τρόπο. Και κανείς δεν ασχολείται να βάλει το εξής βασικό ερώτημα. Πώς είναι δυνατόν να είναι σωστή μια οικονομική πολιτική, μια συνολική πολιτική, η οποία έχει θύματα. Και αν δεχτείς ότι αυτή είναι αναγκαία πολιτική και δεν υπάρχει άλλος δρόμος παρά μόνο αυτός, έστω και με τις εκατοντάδες χιλιάδες θύματα που παράγει, τότε ποια είναι η διαφορά σου τους Ναζί και τους Μεντήλ. Ποια είναι η διαφορά. Το ότι αυτοί ακολουθούσαν έναν πιο ανθρωπιστικό τρόπο και τους σκοτώνανε γρήγορα και χωρίς πόνο στα κρεματόρια, γιατί εσύ που λέω αχνώνεσαι μάλλον αφήνεις τον κοσμάκι να πεθαίνει κυριολεκτικά καθημερινά για το μεροκάματο και αν του τύχει κάτι στα δημόσια νοσοκομεία γιατί δεν θα βρίσκει ούτε σουλφαμίδα. Δηλαδή, ποιος είναι ο πιο ανθρωπιστικός τρόπος να πεθάνει κάποιος. Δηλαδή, αυτό είναι το θέμα μας. Άρα λοιπόν εξορισμού, μια πολιτική που δημιουργεί θύματα είναι πολιτική η οποία δεν μπορεί να ακολουθεί. Τέρμα. Εκτός και αν ξαναγυρίζουμε σε λογικές όπου δεν έχει καμία αξία ο άνθρωπος ή η ανθρώπινη ζωή. Αυτός είναι ο ναζισμός. Είτε φοράς γραβάτα, συγγνώμη για γραβάτα, αλλά. Λοιπόν, έτσι, ή φοράς το κάγκελο στο μανίκι, είναι ναζισμός. Και ως προς την ιδεολογία, και ως προς την πράξη, και ως καθεστώς. Ναζισμός. Όταν ανέχεσαι να πεθαίνει ο κόσμος και αυτή τη στιγμή έχει πεθάνει ο κόσμος πολύ περισσότερο από ό,τι μπορεί να πάρει στον πόλεμο. Στον τελευταίο πόλεμο. Στον τελευταίο πόλεμο, σύμφωνα με τις επίσημες στατιστικές της Ελλάδας, ψάξτε και να το δείτε. Εγώ προκαλώ όποιον θέλει να ψάξει να βρει τα επίσημα στοιχεία. Όχι γενικές εκτιμήσεις, τα επίσημα στοιχεία. Θα διαπιστώσει ότι από το 1940 που ξεκίνησε ο πόλεμος μέχρι το 1945 που τέλος πάντων είχαμε και τα Δεκεμβριανά μέσα και έγινε η πρώτη καταμέτρηση. Είχε μειωθεί σε φυσικούς αριθμούς η φυσική μείωση του πληθυσμού κατά 86.000. Είχαμε μόνο 86.000 θύματα, όχι βέβαια. Είχαμε πάνω από 620.000 θύματα.
Ωστόσο όμως είχαμε γεννήσει. Είχαμε έκρηξη γεννήσεων από έναν λαό που παλεύει. Είχε μάθει να διεκδικεί την πατρίδα του, ακόμη και άοπλος απέναντι σε έναν πάλοπλο κατακτητή. Και την πάλευε. Και αυτή ήταν η έξαρση. Ακόμη και ο δικός μου αγράμματος παππούς. Γέννησε με την εποχή και το παιδί του το είπε ελευθερία. Χωρίς να ξέρει όλα αυτά περί Αριστοτέλη και αρχαία Ελλάδα. Αγράμματος. Αλλά ήταν γέννημα του, ήταν στο DNA. Ελευθερία το είπε, γιατί ήταν η πρόβλεψη, η προσδοκία, η ελπίδα της απελευθέρωσης για αυτήν, έστω και αμέτωπος του κινήματος εθνικής αντίστασης, σε αυτήν προσδοκούσε, όπως ολόκληρος ο λαός μας. Τώρα, από το 2011 μέχρι το 2016, τέλος του 2016, ξέρετε πόση φυσική μείωση έχει ο πληθυσμός. Τι εννοούμε φυσική μείωση? Το ισοζύγιο, θάνατοι, γεννήσεις. Πόσο? 114.000 περισσότεροι θάνατοι από ό,τι γεννήσεις. Στους 6 χρόνια. Και αν βάλουμε και στην αναγκαστική μετανάστευση, δηλαδή τον κόσμο που φέρει τα παιδιά μας, κατά κύριο λόγο, το σηκώνει και φέρνουν για ένα μεροκάμα αναγκαστικά από αυτή τη χώρα, τότε η φυσική μείωση του πληθυσμού ανέκτησε 340.000. Ποτέ ξανά αυτό δεν ισχύει. Παρά το γεγονός ότι είχαμε τρομακτικό πρόβλημα μετανάστευσης στη δεκαετία του 50 και του 60. Και τότε βεβαίως η ελληνική κοινωνία έκλαιγε. Σύσσωμη έκλαιγε. Και επειδή και η δική μου οικογένεια, είχε μετανάστευση, ακόμη έχω τις αναμνήσεις από την προσδοκία του θείου μου να γυρίσει πίσω. Γιατί ήταν αναγκαστική η μετανάστευση. Έφευγε για το μεροκάμαρο. Αλλά πάντα με το όνειρο να γυρίσει πίσω. Και έκλαιγε όλη η οικογένεια. Και όταν βρισκόντουσαν όλοι μαζί, κλαίγανε και αγκαλιαζόντουσαν. Γιατί η πατρίδα δεν ξεκινάει εύκολα και όποιο δεν έχει ζήσει στο εξωτερικό δεν το ξέρει. Και δεν ξέρει και τι κλάμα κάνουν τα παιδιά του. Τα παιδιά που έστειλε ο ίδιο στο εξωτερικό αυτή τη στιγμή. Και επειδή του είδα, πήγα στη Γερμανία, πήγα στην Αγγλία, μίλησα σε χώρου. Να δείτε εκεί το δάκρυ. Όταν τυπούνται την πατρίδα, το χωριό, την πόλη. Και τώρα που ήμουν στη Ρόδο, μου θύμιζε μια μαμά, έναν καλή ώρα να είναι εκεί που είναι, έναν νέο μετανάστη, ο οποίος με πολλά διδακτορικά και, ειδικά στην ιστορία, παραμένει στο κάτι της Ουαλίας και λέει, εγώ δεν πρόκειται να γυρίσω πίσω εάν δεν ελευθερώσω τη χώρα. Εγώ θέλω να δίνω στο παιδί μου το ηλιοβασίλεμα από τη Λίμπρο και να θεωρώ ότι αυτή είναι η πατρίδα μου και να το διδάξω ότι αυτή είναι η πατρίδα του. Αυτή την παρακαταθήκη ζητάνε αυτά τα παιδιά για να γυρίσουν πίσω και να μπορέσουν να στήσουν δύναμη να πάρουν σε κάτω από την χώρα. Αυτό είναι και το βασικό μας κίνητρο. Και ξέρετε τι γίνεται. Πάμε λοιπόν πίσω. Οι Αμερικανοί λοιπόν πήγαν στην Ιερουσία και η Ιερουσία με τις επιτροπές έχει ανακριτικές αρμοδιότητες. Δεν είναι οι επιτροπές της Ιερουσίας της πλάκας όπως οι δικές μας επιτροπές. Άμα γουστάρεις πας, ό,τι θες λες, κανένας δεν πρόκειται. Εκεί έχει προανακριτικό έργο, οι καταθέσεις είναι συγκεκριμένες καταθέσεις, έχει ποινική ευθύνη για το τι θα κάνεις. Λοιπόν, και ποιο είναι το συμπέρασμα της συγκεκριμένης επιτροπής. Κρατήστε κάτι καλά. Πολύ απλό. Ένα ομόφωνο συμπέρασμα. Η Ελλάδα, στην Ελλάδα, στήθηκε χοντρό παιχνίδι από τους Ευρωπαίους πολιτικούς προκειμένου να σωθούν οι Ευρωπαϊκές Τράπεζες, η Γαλλία και η Γερμανία και ταυτόχρονα το νόμισμά τους, δηλαδή το ευρώ, και έτσι αποφάσισαν προκειμένου να σταθεροποιηθεί η παγκόσμια νομισματική τάξη να φορτώσουν το κόστος στον Έλληνα εργάτη, στον Έλληνα εργαζόμενο, στον Έλληνα συνταξιούχο, στον Έλληνα επαγγελματία. Και όπως είπε ο πρόεδρος της Επιτροπής, ποτέ ξανά στην ιστορία δεν συνέβη μια ολόκληρη παγκόσμια κοινότητα, η παγκόσμια οικονομία, να φορτώνει το κόστος της σε ένα τόσο μικρό κράτος, σε ένα τόσο αδύναμο λαό. Και ζητάνε από το ΔΕΛΤΑ ΙΤΑΧ να αποσυρθεί, διότι έχει εκτεθεί ανεπανόρθωτα και νομικά και πολιτικά. Μάλιστα, χαρακτηριστικά θεωρούν τη συμμετοχή στο πρόγραμμα διάσωσης Ελλάδας για το ΔΕΛΤΑ ΙΤΑΧ κόλαφο για την ιστορία του. Βέβαια, οι Αμερικανοί δεν έχουν ευαισθησία στους φίλους και τα πάντα τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ελλάδα. Όχι. Αυτό που τους μοιάζει είναι ότι πρέπει η σφαγή ενός λαού να γίνεται νομότυπα. Και εδώ έχουν παραβιαστεί ακόμη και οι βασικές κατσαρτικές αρχές του ΔΕΛΤΑ ΙΤΑΧ και τους έχει πανικοβάλει. Αυτό το πράγμα είναι ένα σοβαρό θέμα. Και όταν πλέον
κινείται τη διαδικασία στη Γερουσία, το επόμενο βήμα που γίνεται συχνά είναι να πάνε στα δικαστήρια κάποιοι, είτε γερουσιαστές, είτε διαφερόμενοι πολίτες, εναντίον του φορέα, ο οποίος αρνείται να κάνει αυτά τα πράγματα. Βεβαίως, εγώ σας το λέω, μπορεί να συμβεί να πάνε στα δικαστήρια, να καταδικάσουν τότε τα λεπτά για ό,τι έκανε στην Ελλάδα, για ό,τι συνεχίσει με τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα και εμείς να είμαστε μάρτυρες της κατάστασης που δεν λεπτά. Όχι εμείς, αλλά απλώς λαός, έτσι, οι θεσμικοί μας παράγοντες. Γιατί το λέμε αυτό? Διότι αν ψάξετε στο νόμο 43-34 του 17 Ιουλίου 2016-17 Ιουλίου του 2015 είναι ο νόμος προαπαιτουμένων που ψηφίστηκε πριν το μνημόνιο μας έφερε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό το νόμο, όπως και το νόμο του μνημονίου του Αυγούστου του 2015, το ψηφίσανε άπαντες. Και Νέα Δημοκρατία και Πασόκ και Ποτάμι και Ριάκια και ό,τι θέλετε. Λοιπόν, ακούστε λοιπόν τι λέει εκεί. Λέει ότι σε περίπτωση που υπάρξει πρόβλημα βιωσιμότητας του χρέους, δηλαδή είναι σαν και τώρα, μια συζήτηση που γίνεται και τώρα, την ευθύνη την έχει η χαλάρωση των πολιτικών, της εφαρμογής των πολιτικών του προτύπου. Δηλαδή, την ευθύνη την έχει αυτός που του έχουν επιβάλει τις πολιτικές. Ποτέ οι επιλογές που έχουν γίνει ή οι καθ' αυτό πολιτικές που επιβάλλουν. Αυτό που η Γερουσία βρήκε ως βασικό πρόβλημα. Το βασικό πρόβλημα είναι ότι δεν επέτρεψαν ποτέ στην Ελλάδα να ανακάμψει ούτε σε επίπεδο χρέους ούτε σε επίπεδο οικονομίας. Δεν της το επέτρεψαν για να της φορτώσουν το κόστος. Και αυτό το πράγμα, το δικό μας πολιτικό σύστημα, έχει κάνει νόμο που λέει ότι εμείς ευθυνόμαστε για τις δικές τους αποτυχίες, για τις δικές τους επιβολές, τη δική τους αδίστατη επιβολή ενός καθεστώτος κατοχής σε αυτή τη χώρα. Όχι αυτοί, εμείς. Ποιοι εμείς? Το πολιτικό σύστημα φυσικά, όχι ο λαός. Και ακριβώς από κάτω, σελίδα 758 παρακαλώ, ΦΕ80, 16 Ιουλίου 2017, δεν θυμάμαι καλά, 2015. Και τι λέει? Λέει ότι το Γεροσάμι, γιατί βεβαίως το συγκεκριμένο ΦΕΚ είναι και στα αγγλικά και στα ελληνικά, είναι νέα μόδα. Πώς το λένε, τα ψηφίζουμε στα αγγλικά ή σε κοινοποιημένα αγγλικά, διότι δεν είναι ελληνικά αυτά. Λοιπόν, το Γεροσάμι λέει ότι έχει αποφασίσει ότι πλέον δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να υπάρξει ονομαστική μείωση του χρέους. Αυτό είναι νόμος του κράτους. Κατά τα άλλα συζητάμε για μείωση του χρέους. Λένε οι κυβερνήσεις. Από κάτω ακριβώς, στην επόμενη παράγραφο, λέει ότι η ελληνική κυβέρνηση, οι ελληνικές αρχές, συγγνώμη, δεν υπάρχει κυβέρνηση, αρχές, όπως λένε, ας πούμε, ο νομάρχης, ο δήμαρχος, αρχές. Ο κυβέρνηση. Κυβέρνηση εκφράζει λαό, όχι, είμαστε αρχές. Τοπικές αρχές. Λοιπόν, οι ελληνικές αρχές, λοιπόν, εγγυώνται ότι θα πληρώσουν το σύνολο των οφειλωμένων πλήρως και εγκαίρως. Τώρα λοιπόν, που είναι νόμος αυτό το πράγμα, νόμος του κράτους, με σύμφωνη γνώμη 223 βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου, έρχονται και μας λένε, οι μεν αυτοί που ψηφίζουν ή που πηγαίνουν στα Euro και λένε ότι εμείς παλεύουμε για την απομείωση του χρέους. Και οι άλλοι μισοί λένε, φύγετε εσείς, θα παλέψουμε εμείς για την απομείωση. Την ίδια ώρα που έχουν κάνει νόμο του κράτους, τη δέσμευσή τους ότι θα πληρώσουν τα πάντα μέχρι τελευταίας δεκάρας πλήρως και εγκαίρως, χωρίς καμία αμφίβολη. Αν αυτός, πώς τους χαρακτηρίζεις? Πώς τους χαρακτηρίζεις? Όχι, επειδή τους βάλουν τους λογοδίτες. Γιατί πολλοί λογοδίτες είναι και θέμα έως γεωπόσμου. Λοιπόν, πάμε τώρα παρακάτω. Την ίδια ώρα περνάει στα ψηλά, δεν ξέρω, είναι και αυτό μια πατητή μυθιλεταντισμού. Δηλαδή να συνηθίσουμε το ακατανόητο, ο παραλογισμός γίνεται ο ποιητή. Παράδειγμα, εγώ δεν είδα καμιά ένωση δικαστών και εισαγγελωμία και λάγαμε για τους δικαστές, να πετάει τα ημάτια της με δύο πράγματα. Πρώτον, ο κύριος Ντάιζεμπρουκ επισήμως μας ανακοίνωσε ότι έχει υπογραφεί προκαταρκτική συμφωνία ανάμεσα στους θεσμούς και τις ελληνικές αρχές. Πού είναι?
γιατί δεν δημοσιοποιείται. Γιατί δεν κάνετε αυτή στην Βουλή, έστω για ενημέρωση τη Βουλή. Δεν λέω. Ξέρω ποια είναι η Βουλή και τι κατάσταση είναι η χώρα. Τουλάχιστον να το ξέρουμε αυτό. Τι υπέγραψα. Ο καθήλυνα αρμόδιο για να μπορεί να παρέμβει θεσμικά σαν τον Τούρο, σαν την ιστορία, είναι η δικαιοσύνη. Εφόσον δεν υπάρχει νομοθετική και εκτελεστική εξουσία που να υπερασπίζει τον Έλληνα πολιτικό. Δεν λέω θεσμικά, λέω τουλάχιστον την ενό εισαγγελέων και δικαστών. Να βγουν και να πούν ρε, τι είναι αυτό. Υπογράφει η Διεθνή Σύμβαση εν αγνία του ελληνικού λαού πίσω την πλάτη του και δεν το κάνει ούτε καν. Δεν τη διαθέτει ούτε καν στο κοινοβούλιο, ούτε καν. Τι γίνεται εδώ. Γιατί μόνη φορά που φωνάξαμε για τι έξω δικαστών. Εκεί είναι. Εκεί είναι. Αν είναι δυνατόν. Να κόψει τι τάξει των άλλων του δικαστών. Είναι θέμα αξιοπρέπεια. Είναι θέμα αξιοπρέπεια του δικαστών. Όλοι οι άλλοι εμεί δεν έχουμε αξιοπρέπεια. Το Σύνταγμα προστατεύει μόνο το αξιοπρέπειο δικαστών. Όλων των υπολείπων να πάρουν λίγο. Έτσι. Λοιπόν, κατά τα άλλα, στο όνομα του ελληνικού λαού. Πάμε παρακάτω. Γι' αυτό καταδύσαμε εδώ. Σωστό. Γιατί έχουμε το 90% τη ευθύνη. Έχουμε ιστορική ευθύνη, εγώ θα λέω. Θα το δούμε. Εάν δεν βρίσκανε, δεν θα κάνουμε. Το βασικό πρόβλημα, όποιο αναγνωρίζει ότι έχει ευθύνη, είναι να βρει τη δικαίωσή του στην πράξη και στο πεζοδρόμιο. Δηλαδή, αν δεν πάρει συγγενή τάση, γνωρίζοντα ότι έχει ευθύνη, πρέπει στον άνθρωπο με τον δικατρόπο, αν και πάντα. Ο λαό μα έλεγε ότι η ευθύνη ξεκινάει από την κορυφή. Και όποιο έχει επαγγελματική σχέση με μεγάλου οργανισμού, είτε είναι στον ιδιωτικό τομέα είτε στο δημόσιο, όπου δουλεύει ένα μεγάλο οργανισμό με πολύ κόσμο, ξέρει ότι ο πρώτο που ευθύνεται είναι ο επικεφαλής. Αυτός που έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο. Αυτός έχει την ευθύνη. Αν είναι δυνατόν εγώ που είμαι διοικητικός τέλεχος εταιριών, μεγάλων εταιριών, να έλεγα, α, ξεδιορθέει ο κλητήρας, παράδειγμα. Εγώ δεν χάσω πολιτική. Εγώ δεν δίνω πλαίσια. Εγώ δεν έχω ευθύνη να αξιοποιήσω όλο αυτό το δυναμικό που μου δίνει. Παρέχω. Η στρατιωτική καταλαβαίνει τι εννοώ. Είναι ποτέ δυνατόν να φταίει ο φρουρός στην πύλη. Αν το στρατό δεν διαλύεται, έλεος. Έλεος. Λοιπόν, υπάρχουν ευθύνες απλά και διαβάρτηση εδώ. Πάμε παρακάτω τώρα. Τι γίνεται λοιπόν, κάτι πολύ απλό. Τι μας λέει η γερουσία των ΗΠΑ. Μας λέει ότι μπορούμε να διαγράψουμε το σύνολο του χρέους πολύ πιο εύκολα τώρα από ότι το 2009 και το 2010. Το 2009 και 2010 ενδεχομένως να βρεχόμαστε σε δικαστικές συγκρούσεις και τότε μπορούσαμε. Αλλά θα βλεπόμαστε σε δικαστικές συγκρούσεις με ιδιώτες οι οποίοι είχαν τοποθετήσει τις αποταμιεύσεις τους οι άνθρωποι έτσι, με καλή προαίρεση κτλ. Και θα αντιμετωπίσαμε αυτά τα ειδήματα. Θα γινόντουσαν βεβαίω στο βαθμό που θα υπομπούσε η δικαιοσύνη και θα υπήρχε κανένα θέμα. Αλλά θα υπήρχε αυτή η τριβή. Τώρα τι σου λένε. Σου λένε φίλε μου, υπέστη την αισθήμα συνωμοσία. Η έννοια τη συνωμοσία υπάρχει στο αγγλοσαξονικό ποινικό δίκαιο είναι η έννοια του κονσπίραση. Δεν υπάρχει ακριβώς στη δική μας, στο δικό μας δίκαιο, ποινικό δίκαιο, αλλά υπάρχει αυτό και έτσι ακριβώς το χαρακτηρίζουν. Είναι μια συνωμοσία σε βάθος της Ελλάδας που προστάτησε την ευρωπαϊκή πολιτική και ακολούθησε το δεδομένο. Τι σημαίνει αυτό, οτιδήποτε είναι μέσο ή προϊόν αυτής της συνωμοσίας θεωρείται άγιο, χωρίς νομική υπόσταση. Άρα και το χρέος μας φορτώσαμε. Για να γίνει αυτό το πράγμα βεβαίως, χρειαζόμαστε λαό. Και πολύ περισσότερο χρειαζόμαστε πατριωτική δημοκρατική κυβέρνηση. Αυτή την κυβέρνηση που πραγματικά να νιώθει την ανάσα του λαού, να είναι μαζί του, έτσι, και ταυτόχρονα να μην κολλώνει. Να μην πηγαίνει το κενοφανές. Με ενδιάσατε. Γι' αυτό σας πούλησα. Προσέξτε το ωραίο. Βγήκα από την υπουργό εγώ. Ή ο κ. Βενιζέλο, θυμάστε τι κάνει ο Βαγγελάκης στο υπόγειο του Ξενοδοχείου. Και μου λένε, σε ένα υπόγειο του Ξενοδοχείου με είχαν στριμώξει και μου λέγανε διάφορα. Με στη συνέντευξή του το 2014, αν θυμάμαι καλά, έσταγε λοιπόν. Και αναγκαστικά υπέγραψα. Προσέξτε, εκπρόσωπος λαού, κράτους, να εκβιάζεται και να πουλάει το λαό. Τώρα που το κρατάει δεν ξέρω. Έχει και πολλά διασύμματα πάνω από αυτά. Λοιπόν, το θέμα μας είναι το εξής. Δεν με ενδιαφέρει εμένα αυτό. Εμένα με ενδιαφέρει για το σύμβουλο που σε εκλέγω να με εκπροσωπήσεις.
βάζει το κεφάλι στον τορβά ή οφείλει να βάλει το κεφάλι στον τορβά. Και αν κάποιο κεφάλι πρέπει να πέσει, θα πρέπει να ενημερώσει ότι πέσει από το δικαίωμα του δικό σου. Αλλιώς, πώς πέφτει το δικό μου. Ή διαφορετικά, να το πούμε και διαφορετικά. Εάν είναι να πέσει το δικό μου, κάλεσέ με να δώσω μάχη. Και εγώ. Κάλεσέ με να δώσω μάχη. Όχι να με πουλά στο δίδυμο εν αγνία μου και μετά να μου λες, τι να κάνω, δεν υπήρχε κάτι άλλο. Τι να πούμε στα παιδιά μου. Ή τα 700 χιλιάρικα σε μπλάκι ορκομόλογα που έχουν καβάτσα. Μας πάει. Ψηφίσατε πάλι, Λεόνιος. Μας ψηφίσατε. Ναι, και αυτό είναι το άλλο. Αυτό το άλλο. Και αυτό αποδεικνύει ότι η ψήφο δεν σημαίνει δημοκρατία. Δημοκρατία σημαίνει συμμετοχή του πολίτη σε όλες τις αποφάσεις. Κέρια, αποφασιστική συμμετοχή. Σε όλα τα συμμετοχή. Μια φορά στα 4 χρόνια να του δάνε τον ψήφο. Αυτό δεν είναι δημοκρατία. Λοιπόν, αλλά πέρα από το σκοπό. Λοιπόν, τι κάνουμε με το ζήτημα της οικονομίας. Λένε φοβερό δύσκολο πράγμα. Άλλη υποθεώρηση. Max Planck. Η αρχή της αποσμιωριστίας. Τρομερό πράγμα. Τα σε όλα. Δεν μπορούμε να χωρίσουμε δυο γαϊδάρων τάκερα. Τόσο απλά πραγματάκια και δεν μπορούμε να χωρίσουμε δυο γαϊδάρων άγια. Τι χρειάζεται που το δω η χώρα. Μια οικονομία. Τι χρειάζεται για να πάει μπροστά. Από την απαρχή της οικονομικής επιστήμης χρειάζονται δύο πράγματα. Χρειάζεται εισόδημα και επενδύσεις. Για να έχεις όμως επενδύσεις, που δεν είναι επενδύσεις προϊόν ξεπουλήματος της χώρας τύπου Φράχο, δεν ξέρω, θα μας δεν φανταζόμαστε την επένδυση Φράχο. Προσέξτε τώρα, γιατί έχουμε και νομικούς στο ακροατήριο. Ακούστε λοιπόν, σε αυτή τη χώρα την εθνομούμενη, ευρωπαϊκή παρακαλώ, έρχεται εταιρεία η οποία συστήνεται παραμονές του να πάρει το έργο με δημοτικό κεφάλαιο 28.000 ευρώ. Και παίρνει έργο το οποίο έχει αξία 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ. 14 αεροδρόμια. 14 αεροδρόμια. Εκ των οποίων 7 έχουν και πολεμική αποστολή. Άμεση πολεμική αποστολή. Δηλαδή είναι κατεστημένες μονάδες της πολεμικής αεροπορίας ή των ενόπλων δυνάμεων. Έτσι και τα δίνουμε στη Φράγκο. Η οποία τι κάνει. Α, πολύ απλά. Που βρίσκει τα λεφτά. Πολύ απλά. Προσέξτε τι κάνει. Πάει στις τράπεζες. Τις οποίες ο Γερμανός τις κρατάει στον αέρα με τα λεφτά που έγινε φορολογούμενο. Γιατί η Φράγκο, η μητρική παρακαλώ, έτσι, είναι γερμανικών κρατικών συμφερόντων. Όμως η θηγατρική έχει την ευθύνη. Αν χρεοκοπήσει η θηγατρική, δεν έχει καμία ευθύνη η γερμανική εταιρεία. Θα τρέχουμε να ψάχνουμε να βρούμε τα 28.000 για την καταστροφή των 14 αεροδρομίων. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Γιατί απάτη πρόκειται. Επειδή εγώ έχω υπηρετήσει ανώνυμες εταιρείες. Αλλά το λέω φοβερό. Για να είσαι είτε εδώ στην Ελλάδα, στο εξωτερικό. Ακούστε λοιπόν τι γίνεται. Επειδή δεν τα έχω τα λεφτά και δεν πρόκειται να τα φέρω από τη Γερμανία, την Ελλάδα. Λοιπόν, πάω σε ελληνικές τράπεζες. Τους λέω, θα πάρω το 1,2 δις για να αξιοποιήσω να πάρω τα αεροδρόμια, τα οποία θα μου τα δώσετε εσείς με δανεικά, τα οποία όμως θα σας τα χρωστάει ποιος. Το ελληνικό κράτος. Παιδιά, με συγχωρείτε, γιατί και εγώ έχω επιχείρημα. Να πάρουμε 28.000 και να πάρουμε 14 χρόνια. Τι είναι. Κάνουμε μαζί του μετά σε μαθάμε το παράμα και αφήνουμε εδώ πέρα. Θα μαζεύουμε τα λεφτά. Φτιάχνουμε μια εταιρεία πέρα τώρα για 4. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, αυτό είναι επένδυση. Επένδυση. Στον τελευταίο προπολογισμό, αναλύουμε τώρα το θέλει. Είναι τότε σωστό ο όγκος των βιοπορίων που πραγματικά και εμείς ακόμη έχω σκαριστεί, δηλαδή δεν τα πιάνουμε όλα αμέσως. Τελευταία ψάχνοντας τα στατιστικά του υποχρέους, διαπιστώσαμε ότι το τίμημα για την επένδυση, άλλη μεγάλη επένδυση του ελληνικού, το μεγαλύτερο ελεύθερο ακίνητο που υπάρχει στην Ανατολική Αιγαία της Μεσογείου, που πολλοί λένε ο λόγιο της Μεσογείου, της παράκτειας Μεσογείου, λοιπόν, πουλήθηκε στη Λάμδα Development, δηλαδή λέγει με Λάτσι, για 900 εκατομμύρια. Οι επιστήμονες, οι ειδικοί κλπ. Λένε ψίχουλα για τέτοιο ακίνητο. Παρ' όλα αυτά, στον προϋπολογισμό έχει εγγραφεί για ίσπραξη 300. 300. Στο ένα τμήμα, στο ένα τμήμα που έδωσε. Και με αδιαφάνεια.
Καλά, πέρα. Πολύ αδιαφάνεια. Πέρα, πέρα, πέρα από αυτό, αλλά αυτό το έχουμε συνηθίσει. Αυτό μας άρεσε. Έτσι. Λοιπόν, τι κάνουμε πάρα πολύ απλά. Τι κάνουμε. Αυτό το πράγμα που λέει η επιστήμη αποτελούμε από την πρώτη μέρα. Η επιστήμη, ειδικά η επιστήμη της οικονομίας, είναι αριστοτελική επιστήμη. Διότι οι ιδρυτές της ξεκινήσανε από εκεί που σταμάτησε ο Αριστοτέλης. Και ο Άνταμ Σμιθ και ο Ντέβιντ Ρικάρντο και η αποκορύφωση της οικονομικής σκέψης που ήταν ο Κάρολος Μάρξ. Και την οικονομική σκέψη ήταν πολιτικά. Α τη συζητάμε άλλη φορά το τι είναι αυτά. Αυτό ήταν. Ξεκινήσανε από εκεί που σταμάτησε ο Αριστοτέλης. Πώς γίνονται τα σύμμετρα, τα ασύμμετρα συμμετρικά. Και λέει ο Αριστοτέλης, θα πρέπει να έχουμε ένα νόμισμα το οποίο να είναι ευτελούς αξίας, καμία αξία, να μην είναι χρυσός ή ασύμμη, ευτελούς, για να μην είναι κίνητο από θησαυρισμού. Και έτσι την αξία να τη δίνουν οι συναλλαγές. Ποιανούς συναλλαγές, του λίγου, δηλαδή του ελεύθερου πολίτη και της εργασίας του. Από εκεί πιάσαν το νήμα. Κάτσε, κάτι λέει αυτός. Άρα, για να γίνουν συμμετρικά, δεν αρκεί το να το πει το κράτος. Πρέπει να υπάρχει και κάποια υπόσταση πιο σοβαρή που θα πρέπει να μένει συμμετρικά τα διαφορετικά εμπορεύματα. Δεν είναι δυνατόν να είναι μόνο το νόμισμα από μόνο του. Συμμετρικά λοιπόν θα κάνει η εργασία του ανθρώπου. Η κοινωνικά αφηρημένη εργασία, όπως λέγαμε στην κουλτούρα. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι το νόμισμα που παράγεται παίρνει αξία στον βαθμό που υπάρχει ζωντανή εργασία να δουλεύει και παράγει προϊόν. Αυτό μένει προϊόν. Κατά τα άλλα, δεν έχει καμία αξία το νόμισμα. Καμία απολύτως αξία το νόμισμα. Φυσικά, δεν μπορούν αυτοί που έχουν τα πολλά μεγάλα κεφάλαια, που συσσωρεύουν θησαυρούς στα χέρια τους, να κάνουν εξαρτώνται από τη δική σας δουλειά, από τη δική μου δουλειά, από το πόσοι θα δουλεύουν μέσα στην οικονομία. Άρα, επινόησαν ένα διαφορετικό τρόπο δημιουργίας χρήματος, του δικού τους χρήματος, να έχουν αυτοί το δικαίωμα και το κράτος να παράγουν νόμισμα, το οποίο να μας το πουλάνε μετά με επιτόκιο. Και όπως είπε ο πρώτος επινοητής αυτής της πράξης, τα 1690, είχε μια πολύ ωραία μπροσούρα εκείνης της εποχής, μικρή μπροσούρα, ο Πέτερσον, τον οποίο τον έχουν σε ένα Ινστιτούτο, δεν είναι ήδη, αλλά αυτός ήταν που πήρε την άδεια για να φτιάξει την πρώτη κεντρική τράπεζα που γνωρίζουν τη σύγχρονη μορφή, την Τράπεζα της Αγγλίας. Αυτός λοιπόν τι είπε, η μεγαλύτερη και σοφότερη επινόηση επιχειρηματικής δραστηριότητας που υπήρξε ποτέ στην ανθρωπότητα. Πουλάς αέρα με τόπο. Παράγει χρήμα και το δίνει με τόπο. Πώς αποκτάει αξία από το χρήμα που παράγει η ιδιωτική τράπεζα και η ιδιωτική τράπεζα. Το γεγονός ότι κάποιος το ίδιο έχουν ανάγκη πάλι και το αγοράζουν. Δηλαδή το δανείζονται και το πληρώνει με τα τόπο. Άρα αποκτάει αξία. Όσο είναι η ονομαστική αξία, το τι γράφει το χαρτί, συν το τόπο που το έχει βάλει. Με αυτόν τον τρόπο αυτή τη στιγμή η ελληνική οικονομία δεν έχει χρέος μόνο το δημόσιο χρέος, 326 δις. Δεν έχει μόνο χρέος το νοικοκυριό, 120 δις. Δεν έχει μόνο χρέος οι επιχειρήσεις, 110 δις. Δεν έχουν χρέος μόνο οι τράπεζες, πάνω από 100 δις. Γι' αυτό δεν είναι κανένα. Το χρέος του τραπεζών δεν υφίσταται. Δεν θα το λύνετε ούτε καν στα στοιχεία, εκτός αν ξέρετε να ψάχνετε. Υπάρχει και ένα άλλο αφανές χρέος. Το χρέος του νομίσματος. Ξέρετε πόσο έχει φτάσει τον Απρίλιο του 2017. 76 δις. Τι είναι αυτό. Είναι η πίστοση που μας κάνει η Ελληνική Τράπεζα προκειμένου να έχουμε την νομισματική κυκλοφορία στη χώρα μας. 76 δις. Είναι αυτό που μας υποτράγει στους Ιταλούς ότι αν μου στάρετε να φύγετε θα μου πληρώσετε το target 2. Τι είναι, ένα σύστημα συναλλαγών όπου πιστώνει η κεντρική τράπεζα το κεφάλαιο που χρειάζεται για να κινηθεί σαν κεντρική τράπεζα το δική είτε και τη τράπεζα τη υπόλοιπη. Και αυτό γίνεται με ένα ισοζύγιο μέσα σε ένα ισοζύγιο που φαίνεται υπέρ τη κεντρική τράπεζα και μείον έχει σαν όλου του άλλου. 75 δις, βεβαίω οι Ιταλοί είναι γνωστοί για την ευγενειά του και απάντησαν στο κοινοβούλιο πολύ χαρακτηριστικά στον κύριο Ντράγκη, Παπακούλιο. Λοιπόν, εμείς είμαστε πολύ πιο ευγενείς και μπορούμε να το πούμε αυτό που είπε ο Μένιμπος στο Χάροντα, στους νεκτικούς διαλόγους του Λουκιανού. Ο Καλάνης, παρά το μία εγώ όπως,
Και έτσι ο Μπέλιππος, αυτός ο αξιοσέβαστος πρόγονός μας, είναι ο μοναδικός που πέρασε την ακελουσία χωρίς να πληρώσει τον όπολο. Έτσι. Ε. Αυτοκοπλήθος πριν γίνει το όπολο. Ναι. Λοιπόν, κοινικός φιλόσοφος, δηλαδή Ιπποκράτης. Και όταν ο Χάρος εκνευρισμένος, τσατισμένος με αυτόν τον τύπο, όπου το έλεγε, μου καλά φαντομύρω, τι είναι σαν σακούλι που λέει ο Χάρος. Λούπινα, που λέει ο Μήνυμος, ότι είναι από τη μάνη μεριά. Και στο δεξί ξέρουν πολύ καλά τα Λούπινα, έρχομαι εμένα που τα μάθανε οι γονείς μου, και είχε ζωή του φως πριν εκπροφή γουρουνιών, αλλά και ανθρώπων με ιδιαίτερα την περιοχή, κάθε διάρκεια της καλοκαιρίας και μετά. Μ' αρέσει και εμένα και μ' αρέσουν ακόμη. Λοιπόν, Λούπινα λέει αυτός. Έτσι. Και εστίαση της εκάτης. Αν τίποτα, δηλαδή, πάτε ρε φίλε. Δεν έχω. Μα λέει, όταν πέθανες, δεν ήξερες ότι πρέπει να έχεις έναν ογκολό να περάσει. Μα όχι, και όταν ζούσα δεν είχα ογκολούς. Του λέει, και εκτελεστρέφει λοιπόν ο Γάλλος, γυρίζει στον οικοποπό τον Ερμή και του λέει το Ερμή, καλά, δεν τι μου φέρες εδώ. Αυτός ο τύπος είναι ανεκδίκητος. Τον έβαλα στην βάρκα να περάσει και αυτός κοροϊδεύει τους άλλους νεκρούς. Κλαίγανε οι άλλοι, γέλει αυτός. Τι γίνεται, πρέπει να πει ποιο είναι. Α, δεν ξέρει ποιο είναι στην λέξη. Δεν κατάλαβε. Αυτός είναι Έλληνας. Δεν έχει ουδεμία σκοτούρα. Τι σημαίνει η σκοτούρα. Δεν είναι ότι δεν το νοιάζει ή δεν το μέλει. Το μέλει, το δεν μέλει στα αρχαία. Νομίζω δεν τη σκιάζει. Α, είναι ελεύθερος άνθρωπος. Αυτός είναι ο Μήνυμος. Και γυρίζει λοιπόν ο Χάρος στο Μένιμο, τουλάχιστον να κάνει το αυτό, έτσι, και του λέει, ρε την επόμενη φορά, θα δεις τι θα σου κάνω. Ποια επόμενη φορά. Πόσες φορές πεθαίνει ο άνθρωπος. Λοιπόν, το δράμα είναι ότι εμείς πεθαίνουμε με βιβλίες πάρα πολλές φορές και βλέπουμε και δουλεύουμε να γίνεται αυτό το πράγμα. Πώς μπορούμε να τη λύσουμε το πρόβλημα. Πολύ απλά. Αντί να έχουμε ένα νόμισμα το οποίο να το έχουμε στα χέρια του ιδιωτικά συμφέροντα και να μας το πουλάνε, να μας πουλάνε αέρα και πανιστό. Και εμείς να το χρωστάμε και να το χρωστάμε σαν κοινωνιό, σαν επιχείρηση, σαν κράτος και σαν κεντρική μας τράπεζα και κεντρική τράπεζα, λέμε να κάνουμε κάτι πολύ απλό. Να δημιουργούμε εμείς το νόμισμά μας. Το κράτος. Το κράτος να δημιουργεί. Και αν δημιουργεί το κράτος, προσέξτε τι μπορεί να κάνει. Να παράγει χρήμα από το τίποτα, από το πουθενά, από τον αέρα. Εντάξει, αλλά δεν θα το πουλάει στους πολίτες. Θα το δίνει με τη μορφή εισοδήματος εκεί που υπάρχει ανάγκη. Και έτσι επανακάμπτει η οικονομία. Πολλοί όταν τα ακούνε αυτό το πράγμα, σοκάρονται. Ξέρετε γιατί σοκάρονται. Δεν είναι η έλλειψη γνώσης. Γιατί αν το καλοσκεφτούν, αν βάλουν κάτω την κοινωνική εμπειρία και τη λογική, θα καταλάβουν ότι έτσι γίνονται τα πράγματα. Σοκάρονται γιατί αυτό το κολόπραγμα που έχουν στην τσέπη εξουσιάζει τη ζωή μας. Και δεν μπορούν να αντιληφθούν ότι αυτό που εξουσιάζει τη ζωή μας είναι τόσο απλό να αντιληφθούν. Ότι είναι ανάποδη η ιστορία. Ότι μας εξουσιάζει γιατί κρύβει δυνάμεις οι οποίες είναι εξουσιαστικές πάνω στη ζωή μας. Κρύβει μια δωρεή που βάζει το ζήμα ζωή και θανάτου. Και έτσι σοκάρει το απλό σκοπό. Σου λέει, μα τόσο απλό. Τόσο απλό. Έλεγα αυτό που είναι τόσο απλό. Και αποδεικνύεται σήμερα όσο ποτέ άλλο στην ιστορία της ανθρωπότητας. Στην Ιαπωνία. Η Ιαπωνία αυτή τη στιγμή είναι το μεγαλύτερο δημόσιο χρέος στον κόσμο. 250% του έργου. Για δεύτερο λόγο. Γιατί αναχρηματοδοτεί το χρέος της με το δικό της νόμισμα. Το γεν. Το οποίο μάλιστα είναι υποτιμημένο κατά 120% σε σχέση με το δολάριο από την εποχή του τέλους του Δευτέρου Παγκόσμιου Πολέμου. Τα γεν. Είναι υποτιμημένο νόμισμα σε σχέση με το δολάριο. Παρ' όλα αυτά δεν ξέρω να παραπονιέται κανένα τέτοιο. Μα αυτό λέω. Θέλω να πω δηλαδή, δεν έχει να κάνει η ισοτιμία με το τι παράγει μια οικονομία. Έχει να κάνει με το πώς βάζεις τον κόσμο να δουλέψει. Με το πώς, με το τι ακριβώς και σε ποιο αντικείμενο. Αν επενδύεις στο ανθρώπινο κεφάλαιο, είναι αυτό που λέμε ζωντανή εργασία. Αυτό είναι που δίνει το προβάδισμα. Νομίζω κύριε Καθέκη, αυτό το κάνει. Το συζητήσουμε. Μην το κάνουμε. Μετά. Λοιπόν, και τι κάνει, και το ότου του μεγάλου ενδιαφέροντος, αυτή η οικονομία που ξέρει να παράγει έχοντας υποτιμημένο νόμισμα και αναχρηματοδοτώντας το σύνολο του χρέους, τι κάνει, δεν έχει κάνει διορισμό. Αγωνίζεται με αγωνία να ανεβάσει κάθε χρόνο 1% το demand.
αγωνία για να μην υποστεί από πληθωρισμό. Είναι μια ιστορία η οποία θέλουμε. Τι πρέπει να κάνουμε εμείς, πολύ απλά. Από τη στιγμή που θα φύγουμε από το ευρώ ή που δηλώνουμε ότι πάει χρησιμοποιώντας το άτομο 50 της συνήθειας αγώνας, δηλαδή αυτό που χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή και η κυρία Μέη στην Βρετανία, τι κάνεις, πολύ απλά, την επόμενη μέρα το πρωί, λες τους συνταξιούχους σου να πάνε στους αποταμιακούς λογαριασμούς, έχει επιστοθεί η σύνταξη στο άπειρο της αξίας τους με βάση τους κανονισμούς και τις συμφωνίες που είχαν γίνει πρώτο μνημόνιο. Δηλαδή, πόσο παίρνανε το τίτλο τότε, 1500 ευρώ και τώρα παίρνει 400, θα πάρει 1500. Τι μου κοστίζει εμένα να το πιστώσω. Σαν κράτος, τι μου κοστίζει. Απολύτως τίποτα. Πιστώνω αέρα στο συνταξιούχο. Όπως έναν αέρα πολύτιμο, γιατί ο συνταξιούχος θα μπορεί να πάρει αυτό το χρήμα και να πάει μετά να το χρησιμοποιήσει σύμφωνα τις ανάγκες του. Και τότε γίνεται πολύτιμο το χρήμα. Γιατί είναι πολύτιμο. Γιατί θα γίνει τζίρο για τον επαγγελματία, για τον μικρομεσαίο επιχειρηματία. Και αν γλιτώσει ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας και ο επαγγελματίας τα χρέη του, και πώς το γλιτώνει. Κάτι πολύ απλό. Το σύντομα και ένα κορυφαίο τραπεζίτη μόλις προάλλες. Ως μια εγκαθάριση ενεργητικών των τραπεζών. Δεν εθνικοποιείς τις τράπεζες, δεν τις κρατικοποιείς. Οι τράπεζες αυτή τη στιγμή είναι απόλυτα χρεοκοπημένες. Τις συντηρείς με τον κρατικό προγραμμά ή με άλλους τρόπους. Δεν τις ενιάζεις. Άρα τι κάνεις, κάνεις εγκαθάριση των ενεργητικών. Δεν τις εθνικοποιείς να φορτωθείς. Επακούω. Επακούω για ουσάς από τις μέρες. Λοιπόν, δεν εθνικοποιείς, γιατί αν εθνικοποιήσεις, περνάνε οι σημείες στον κρατικό προπολογισμό. Δεν θες να το κάνεις τίποτα. Θα κάνεις εγκατάλειψη ενεργητικών για δύο λόγους. Να σβήσεις τα δάνεια. Δεύτερον, να μπει εισαγγελέας μέσα και να δει μέχρι πού είναι η τελευταία δεκάρα και ποιος έχει κάνει διασπάρτηση των καταθέσεων με αποτέλεσμα να κινηθούν οι κατάλληλες διαδικασίες της δικαιοσύνης. Αυτό είναι και το κρατικό έλεγχο. Έτσι, ναι. Λοιπόν, και ταυτόχρονα, τι γίνεται, τι λένε, τι γίνεται. Στη θέση τους φτιάχνεις καινούριο τραπεζικό ίδρυμα, το οποίο έχει ειδικό σκοπό, δεν είναι σούπερ μάρκετ ιστορικό προϊόντων, ελάτε πάρτε τσάπα λεφτά, ειδικό σκοπό, δηλαδή έχει στόχο άμεσα στήριξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας, χωρίς όμως το κομπλητική δραστηριότητα και ενώ η καταλέξη χωρίς επιτοκιακή επιβάρηση, με δράση ανάλογη με αυτό που λέμε venture capital. Τι είναι το venture capital? Στον ιδιωτικό τομέα, όποιον έχουν δουλέψει, ξέρουν πάρα πολύ καλά. Είναι οι εταιρείες που πάνε σε ορισμένους ηγέτες και παλαιούχους, τους πείθουν αν το business plan, η επέκταση εταιρείας της δραστηριότητας τους ενδιαφέρει και ρίχνουν τα λεφτά. Από πού τα παίρνουν τα λεφτά τους? Από τα κέρδη της επιχείρησης. Πολύ απλή διάρκεια το κάνει η τράπεζα. Βεβαίως δεν θα το κάνει μια ιδιωτική, δεν είναι εύκολο. Θα το κάνει όμως μια δημόσια. Γιατί να μην δώσει τα λεφτά και να του πει: εγώ δεν θέλω ούτε ήρωα, ούτε προσημειώσεις, ούτε εγγυήσεις, ούτε τίποτα από αυτά. Που μου με κάνει να κοιμάμαι ήσυχο στα τραπεζίδε και δεν με νοιάζει σένα. Κόψω το λαιμό σου να τα βγάλει. Όχι, εγώ αυτό που θέλω από σένα είναι να πα καλά και θα κόψω και εγώ το λαιμό μου σαν τράπεζα να πα καλά για να πάρω πίσω τα λεφτά μου από τα δικά σου κέρδη. Και να τα μοιραστούν με του κανόνε αγορά. 50-50 το κεφάλαιο, 50 η εργασία. Έτσι ήταν ρόλο υπάρχει, υπήρχε στην αγορά όταν υπήρχε αγορά. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο, γιατί δεν μπορεί να μιλήσει. Σας πληροφορώ ότι η εμπειρία από τη δική μου και από τον εξωτερικό κόσμο αλλά και από τις άλλες πολιτισμένες χώρες, αυτό ακριβώς σημαίνει τραπεζική δραστηριότητα, ιδιαίτερα για επιχειρήσεις. Αλλά επειδή τα συσσωρευμένα κεφάλαια, τα κεφάλαια δηλαδή που είχαν συσσωρευτεί σε χρήμα, σε λίγα χέρια είναι τεράστια. Τεράστιες ποσότητες. Πρέπει πάση θυσία, πώς δημιουργεί το δανειακό κεφάλαιο, όταν προσπαθείς να επενδύσεις, βλέπεις, έχεις, ξέρω εγώ, 100 δισεκατομμύρια. Ωραία, η οικονομία παράγει 100 δισεκατομμύρια κεφάλαια. Θαυμάσια. Από τα 100 δισεκατομμύρια όμως πηγαίνουν μόνο 35 δισεκατομμύρια που μπορούν να τοποθετηθούν στην αγορά, στην παραγωγή. Γιατί πλέον είναι πεπερασμένοι. Τα υπόλοιπα τι γίνεται. Εάν μείνουν κατατεθειμένοι λογαριασμού, είναι νεκρό κεφάλαιο. Δεν αποδίδει. Απλά συντηρείται στην καλύτερη των περιπτώσεων. Οπότε πρέπει να βρει να δανείσει. Μόνο έτσι αποκτάει αξία. Και αρχίζει και μπαίνει το κύκλωμα. Και σας πληροφορώ από απλά στοιχεία. Όταν η χώρα μας ήταν οικονομικό φάσμα του κόσμου, δηλαδή είχε μέγιστη
πώς το λένε, ανάπτυξη μεγαλύτερη από τη Γερμανία και δεύτερη μετά τη διαφωνία στη δεκαετία του 60, ξέρετε πόση ήταν η δανειακή επέκταση στην ελληνική οικονομία? Περίπου στο 28%. Πόσες ήταν οι επενδύσεις, το σύνολο με τους ιδιωτικές και δημόσιες που γινόντουσαν στην οικονομία την ίδια περίοδο? 35%. Δηλαδή οι επενδύσεις ήταν παραπάνω από τα δάνεια που έδινε το δραπανιστικό τομέα σε ολόκληρη την οικονομία. Το 2008, πριν μπούμε στην κρίση, οι επενδύσεις στην Ελλάδα ήταν 22% με 24% εκεί που μένονταν στην τελευταία δεκαετία στο ΑΕΠ και η δανειακή επέκταση στο 170% στο ΑΕΠ. Εμείς μου πείτε τώρα ότι χρειαζόταν αυτή η δανειακή επέκταση για να κάνουν επενδύσεις όπως μας λένε? Όχι. Απλά κάποιοι είχαν συσσωρευμένα κεφάλαια και έπρεπε να βρουν τα βόηδια για να τους τα δανείσουν. Και τα βόηδια είμαστε εμείς. Γιατί μας προετοίμασαν στο στάδιο μας του φρενών. Και με τα κλιματιστήρια και με τις ιστορίες και με το ευρώ. Αυτό λοιπόν σημαίνει να φύγω. Και εγώ ρωτάω ρε γαμό μου, εάν ο ελευθεροεπαγγελματίας γλιτώσε τα χρήματα. Μάλιστα το ΕΠΑΜ αυτή τη στιγμή συντάσσει το σχέδιο νόμου για την διάγραφη των χρεών, των ιδιωτικών χρεών. Όπως αντίστοιχα συντάσσει και τα σχέδια νόμου για τα υπόλοιπα που λέει. Δηλαδή να κάνουμε πράξη στο πρώτο 24ωρο αυτά τα πράγματα. Δηλαδή να γίνουν πράξη. Λοιπόν, αν του γλιτώσουν τα χρέη ο Κοσμάκης, και δεν λέω μόνο τις τράπεζες και την εμπορία και τα ασφαλιστικά ταμεία και τους δήμους και τις πρώην ΔΕΚΟ που πλέον το έχουν καθίσει εδώ, όπως είναι για παράδειγμα το ρεύμα που πουλάνε το κυριά και οι κυρίες δεν έχουν πλέον αντιμετωπίσει πάρα πολλά. Αν γλιτώσουν αυτά και βρήκε τζίρο στην αγορά, γιατί θα υπάρχει εισόδημα πλέον στα πιο καταπολεμένα στρώματα της ελληνικής κοινωνίας. Προς τα πού θα πάει η οικονομία, κάτω ή πάνω? Υπάρχει περίπτωση να κάνω. Όχι, δεν έχει ειδήσει με παρέξεις, γιατί παγώνουν αυτά τα πράγματα, δεν έχει χρέος. Παγώνουν όλα. Προφανώς θα αλλάξουν, αλλά λέμε για το πρώτο 24ωρο. Η όθηση στο πρώτο 24ωρο. Εκεί το κρίσιμο. Δηλαδή το σπρώξιμο που θα κάνει στην οικονομία. Καταλαβαίνετε λέω. Πρέπει να γίνει ένα σπρώξιμο για να πάρει μια δυναμική οικονομία σου. Έτσι ώστε να φτάσει στο σημείο μετά από 6-7 μήνες να βάλει στο νέο εθνικό νόμισμα τόσο θα χρειαστεί για να μπει ξανά το τροφοδοτικοποιείο μπροστά και να σου παράξει το νέο εθνικό σου νόμισμα. Τόσο χρειάζεται 6-8 μήνες. Λοιπόν, να έχει τέτοια δυναμική οικονομία σου ώστε να μην απειλείται από του εθνικού παράγοντε. Οικονομικά πάντα λέμε. Λοιπόν, πώς θα το κάνει, θα είναι δυνατόν η οικονομία σου πάει κατά διαόλου. Να πάει κατά το. Ακούω κάτι φοβερά. Επειδή όμως όλα αυτά τα πράγματα θα έχουν καταρρύψει με επιχειρήματα και λογικές, έχουν περιοριστεί αυτού του τύπου τα επιχειρήματα στην θα καταστραφούμε. Έχει περιοριστεί η οικονομολογούσα τρομοκρατία. Αυτό που γίνεται τώρα είναι να τρομοκρατήσουν το μέσο Έλληνα στη βάση του θηλυκού του. Προσέξτε τι του λένε. Ο Βαγγέλας, ο Βεντζέλος. Θα έχουμε εμφύλιο πόλεμο στην Ελλάδα, έτσι και πάμε σε αυτήν την χώρα. Γιατί ρε κύριε Αντάρτη, εσύ και πόσοι άλλοι θα έρθετε? Για να είσαι εμφύλιο πόλεμο, έχεις δύο παρατάξεις ενώπιες και σκρούν. Ωραία, εμείς είμαστε 20%. Με ποιους θα σκρούν? Με τον Βαγγέλα, το βάλουν να λέει στα βουνά, το φαντάζεστε? Αντάρτη στα βουνά ο Βαγγέλας. Να το πω για αυτό και μετά το πεθάνω. Έχει ολοκληρωθεί η ζωή. Λοιπόν, εμφύλιο πόλεμο, πού πατάει? Στο θηλυκό των μεγάλων ανθρώπων. Στη μεγάλη συνήθεια. Που τα έχουμε περάσει, τα ξέρουμε. Και έχει μείνει το κατάλληλο στο θηλυκό. Δεν στηρίζεται στη λογική. Δεν στηρίζεται σε κανένα λογική. Αν το ρωτήσεις, τι κοβάσεις αυτό? Θα γίνει, θα γίνει. Τι, πατάει στο θηλυκό. Το δεύτερο. Θα μας την πέσουν οι Τούρκοι. Παρεμπιπτόντως είναι μικρό μυστικό. Μας την έχουν πέσει ήδη. Μικρό μυστικό. Μικρό. Όποιος έχει πάει κάτω, προσέξτε και με αυτό το τελειώσω. Γιατί έλεγα αυτό που τη δίνει. Και μου τη δίνει να φοβάται ο απλός πολίτης. Το καταλαβαίνω. Τόσα ξέρει, τόσα φοβάται. Φοβαρδίστηκε κάτι. Αλλά να φοβούνται. Αυτοί που έχουν θέση λειτουργού σε αυτό το κράτος και να το υπερασπίσουν κάτω από οποιασδήποτε απειλές και συνθήκες. Μου είχε
υποστήριξη χωρίς θεωρίες και φρουφρουκιανόματα. Στήθηκαν μπροστά στο τελεστικό απόσπασμα και εκτελέστηκαν γιατί κάναν το καθήκον τους. Γιατί όταν απειλήθηκε η πατρίδα τους, είτε φορούσαν στολή, είτε βρισκόταν σε θέση ευθύνης, ή είχαν οποιαδήποτε ευθύνη από το κράτος, κάνανε το καθήκον τους. Το καθήκον τους. Και επειδή τυχαίνει να έχω δει γραπτά αυτά που αφήνανε λίγο πριν την εκτέλεση, με τι ηρεμία αυτοί οι άνθρωποι, τελείως ξεχασμένοι από την ιστορία, δεν τους γράφει, είναι στις υποσημειώσεις, δεν είναι τα μεγάλα επώνυμα πρόσωπα. Είναι ο απλός κόσμος. Με τι απλά, με τι απλή γραφή, με τι στρογγυλά γράμματα, ωραία, γράμματα που δείχνει ότι είναι απόλυτα, πώς θα το πούμε, εξοικειωμένος με αυτό που του συμβαίνει. Του λέει πολύ απλά στη γυναίκα του. Δώρα, φρόντισε τα παιδιά. Μην ανησυχείς, εκκοινώνησα. Πεθαίνω υπερπίστεως και πατρίδος. Απλά πράγματα. Αυτός ο άνθρωπος ήταν διοικητής της Πορτοφυλακής Ηρακλείου στην Κρήτη, παππούς της γυναίκας. Όταν το είδα αυτό το πράγμα, το έδειξε η ηλιά της. Συγκλονίστηκα, δηλαδή, γιατί πρόσεξα το στρογγυλό των γραμμάτων, δηλαδή το πόσο πρόσεχε αυτός ο άνθρωπος, ακόμη και το να μην σοκάρει τη γυναίκα του, που έμεινε πίσω με 4 παιδιά 3, αν πάμε καλά. Με το μεγάλο να φέρει στον Ψιζορίδη, οι Γερμανοί κάνανε και το άλλο, επειδή ξέρανε με ποιους έκαναν να κάνουν, σκοτώναν και τον πρωτότοπο, για να μην έχουν αντιμετωπίσει τους παιδέρες. Και ο πρωτότοπος 16 χρονών σηκώθηκε και ανέβηκε πάνω στον Ψιζορίδη και περπατούσε, όπως τουλάχιστον μου είπε, επί 2 εβδομάδες με χρυσό του να φτάσει σε μια στάνη μακριά, μακρύ νύχτα, μακρινό συγγενή του πατέρα του και τη οικογένειά του, όπου τότε όταν έβγαλε πλέον τα παπούτσια δεν μπορούσε να βγάλει τι κάλτσε. Οι κάλτσε είχαν κολλήσει στο πέντε. Τέτοιε γενιέ κράτησε την ελευθερία αυτή τη χώρα. Και ποιοι είμαστε εμεί που την παραδώσουμε. Ποιοι είμαστε εμεί που θα δούμε τον συνάδελφο να πεθαίνει και θα περάσουμε από πάνω. Όπως με μάθανε την πρώτη φορά που πήγα στη Νέα Υόρκη, ξέρετε, μου είπαν, αν δεις πεσμένο άνθρωπο κάτω, μου κάνεις τη μαλακή και τρέξα από πίσω. Τι μία πάψεις. Είναι ο τρόπος ζωής, ο εθνισμός, όπως έλεγε ο μεγάλος Τετσέτης. Ο εθνισμός. Γι' αυτό και η μάχη που δίνουμε είναι μάχη πολιτισμικού χαρακτήρα. Και όχι απλά μάχη ταξική, εθνική, κοινωνική ή πολιτική. Είναι συγκρούονται πολιτισμοί. Ο πολιτισμός που εξαρχιώτητος έχει επίκεντρο τον άνθρωπο με τον πολιτισμό που έχει επίκεντρο την εξουσία. Και όπως σε αυτόν εδώ τον τόπο ξεκίνησε ένας αγώνας, εκεί που πραγματικά πέθανε ο αγώνας, ξεκίνησε στη Γαλλία, τότε που πέθανε εκεί ο αγώνας και κυριαρχούσε η απόλυτη αρχή της νομιμότητας. Αυτή ήταν η αρχή των βασιλιάδων, των μοναχών και των εξουσιαστών. Η αρχή της νομιμότητας. Εγώ ή μονόμος, το Μάρκο, ο μονάρχης, και ο Μάρκος, δεν το είπε. Λοιπόν, και εσύ, υπήκοος, υπεξούσιος, όπως έλεγε ο Τρικούπης. Υπεξούσιος, υποτελείς δηλαδή, ραγιάς, θα το έλεγα. Και ξεσηκώθηκαν μια χούφτα άνθρωποι. Σε αυτόν τον τρόπο που σε μερικά χρόνια, ακριβώς το 2021, θα γιορτάσουν τα 200 χρόνια, υποτελείς και χάνοντας την πατρίδα μας, αυτοί που την κέρδισαν αυτοί, ραγένετοι, αγράμματοι, όπως έχει πει ο μεγάλος εκτραπής κύριος, και ο πέτσος με να μην το βλέπετε, αυτό δεν το θέλετε, όχι μάλλον, δεν το θέλετε. Λοιπόν, οι οποίοι τι κάνανε, αντιτάξανε στην αρχή της νομιμότητας των αυτοκρατόρων, των αυτοκρατοριών, την αρχή του ιστορικού δικαιώματος των λαών. Την αρχή ότι εδώ είναι το γένος μου, γι' αυτό και αυτό ονομάστηκε γένος, πριν ονομάστηκε έθνος. Γένος, δηλαδή εγώ ιστορικά δικαιώματα σαν τον τόπο που τον έχω χωρίσει με τον Ιβρώτα και τον αίμα. Σαν περίπου έναν κριτικό, παλιό καπετάνιο, όταν οι Βρετανοί του είπανε, ξέρεις τι γίνεται, ανεξαρτοποιήθηκε η Κρήτη. Απέκτησε την ανεξαρτησία της, στα 1904.
εσύ και τους μάζεψαν όλους τους παλιούς επάνω σε ένα χάνι έξω από την Παχανιά και πήγε ο Βρετανός νάμαχος και τους λέει είσαστε ελεύθεροι, ανεξάρτητοι. Του λέει τι πάει να πει ανεξάρτητοι. Α, έλα κάτι πολύ απλό. Θα πληρώνετε φόρους, αλλά τώρα θα τους κρατάτε εσείς τους φόρους. Σηκώνεται λοιπόν ένας παλιός γέρος καπετάνιος και του λέει το εξής, μην ανησυχείς και νάβατε. Θα βρούμε τρόπο να το στέλνουμε στην παλιά Ελλάδα. Τους φόρους. Λοιπόν, και όταν του είπανε εκνευρισμένος ο Άγγλος Ναύαρχος, κοιτάξτε να δείτε, τα πράγματα είναι καθαρά. Θα έχετε υποκριτήσει τον Σουλτάνο με Βρετανική προστασία και βεβαίως Έλληνα πρίγκιπα τον Παύλο. Κυβερνήτη. Του λέει αυτό δεν γίνεται. Εμείς θέλουμε ένωση την πατρίδα. Και αυτός ο τόπος έχει ματώσει γενιές και γενιές. Πάνω από 4 αιώνες για να το διεκδικήσουμε αυτό. Δεν μπορούμε να προδώσουμε το αίμα. Το αίμα δεν προδίδεται. Και αν το προδοθεί, πάντα αντιεκδικείται. Και όταν του είπε, α, ξέρεις τι γίνεται, το βλέπει στο στόλο του πέντε δυνάμεων έξω, στη Σούδα, ήταν τότε. Πέντε δυνάμεις, η στόλη. Λοιπόν, θα σας αποκλείσουμε και θα πεθάνετε από την πείνα. Και τότε, τι έκανε ο παππούς, κάτι πολύ απλό. Πήρε ένα χορτάρι από κάτω, το βάλε στο στόμα του, το φέρει και λέει, τούτη γη δεν με πρόδωσε ποτέ, δεν θα την προδώσω κι εγώ. Ο γέρος του Μωριά, εδώ, κρατάμε τα λιμένια μας, είχε πει κάτι άλλο. Όταν έβλεπε τους δικούς του να αποκούνται τα φουσάτα των δυναστών, γιατί δεν ήταν εθνικός, δεν είναι αυτή ο πόλεμος, αλλά με την έννοια το διεκδικούσε την πατρίδα του ο Έλληνας. Όταν τρομάζανε λίγο και βλέπανε τους εχθρούς, του λέει, Παλικαριάννη, ήρθε η ώρα η πατρίδα να μετρήσει τα παιδιά της. Ας μη φανούμε μπάσταρδοι. Εγώ απλά λέω ότι για πολύ καιρό φανήκαμε μπάσταρδοι. Ήρθε καιρός να τιμήσουμε αυτό που πάντα από την αρχαιότητα στο είτε πέντε σελίδια. Συγκληρώνω το υπερβομόν και στιγμό. Αυτό είναι που διακυβεύεται σήμερα, γι' αυτό πολεμάμε. Και σας αιτιώνω ότι έστω και ένας από εμάς θα μείνει. Τούτη εδώ η χώρα δεν πρέπει να κάνει. Δεν πάει να γυρίσει ανάποδα δουλειάς. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει. Έστω και μια φωνή να μείνει. Έστω και ένας από εμάς θα μείνει. Και αυτή είναι η μεγάλη συνεισφορά που υπάρχει στο ΕΠΑΜ, είτε κερδίσει από τον αγώνα είτε το χάσει. Θα το κερδίσει δηλαδή. Εδώ να γυρίσει τούμπα, ο κόσμος θα το γυρίσει, θα το κερδίσει. Γιατί πώς θα το κάνουμε αυτό το τόπο. Είμαστε γραμμένοι, δηλαδή, πώς θα το πούμε, ταγμένοι να πετάμε τα κοπήλια. Και τέλος πάντων, να μου επιτρέψετε, εγώ έμαθα τους δικούς μου να τιμώ τους δικούς μου, τα γονικά μου, τα παπαγονικά μου και τα παιδιά μου. Και δεν πάει καλά. Γι' αυτό μ' αρέσουν εμά να πάω τα παιδιά. Και έκανα πολλά παιδιά μου. Και δεν πρόκειται να προδώσω. Γιατί προδοσία σημαίνει να, να μου λένε ότι πρόσεξε να δεις μονόδρομος είναι να τα χάσεις τα παιδιά σου και να δεις τον πατέρα σου στις χειρότερες συνθήκες και τη μάνα σου 40 χρόνια μετά. Αυτή τη στιγμή να μην έχει δυνατότητα να φύγει από την καλαμάτα, να δει τα εγγόνια της. Πρέπει να συμβάλλουν τα παιδιά της. Και αν δεν μπορούν, τέτοια αξιοπρέπεια. Και ποιος είμαι εγώ, τι σώη παιδί τους είμαι εγώ. Θα το επιτρέψω. Και άρα το πρόβλημα είναι να τους δίνω τα ναύλα, αυτό είναι, ή να τους κάνω περήφανους στα τελευταία τους χρόνια, δείχνοντάς τους τι σημαίνει η ανατροφή και πού έχει επενδυθεί η ανατροφή που μου δώσαμε. Ευχαριστώ πολύ. Σας κατηγορώ, μάλιστα δεν είναι το ιστό σας κατάκριση και κατάκριση.
Γκαζάκης, Γκαζάκης όπως τον λένε, λύθηκε λοιπόν όνειρο. Και λέει ότι αυτό που λέει είναι μια τρύπα, λέει, στο νερό. Είναι σαν να έχει δει μια σφαίρα χωρίς να έχει το πιστόλι. Τι θα κάνει με μια σφαίρα χωρίς να έχει το πιστόλι, δηλαδή το να πει την παραγωγή, χωρίς να έχει το πιστόλι να την ρίξει. Και μάλιστα είπε για την Βενεζουέλα, που είχε αρχικό νόμισμα και για το πετρέλαιο. Δεν έκανε τίποτα γιατί τι θα κάνει το πετρέλαιο και το πιστόλι να δεν έχει την παραγωγή. Και ότι εγώ λέει είμαι επιχειρηματίας, ο κύριος Καζάκη δεν παράγει ούτε κάποια άλλη παροχή. Υπηρεσιών κάνουν όλοι. Και εγώ είμαι επιχειρηματίας και αυτή είναι ο ίδιος. Και δεν μου πείτε τη γνώμη σας με τη σημεία του Βελόπουλου ή κρύβεται εξίσου από αυτόν και αν κρύβεται κάτι και για αυτόν τον λόγο γιατί ασχολείται και με εσάς. Ναι. Το πρώτο πράγμα είναι βεβαίως πόσο από το δημιουργείο είναι και που κόπεται στα 700.000 στη λίστα Λαγκάρντ. Θα δεν μας το έχει πει αυτό. Λοιπόν, ένα δεύτερο. Ο κύριος Βελόπουλος, αν θυμάμαι καλά, έχει ψηφίσει το πρωτοδημόσιο. Το είπα αυτό. Α, λέγαμε, δεν θα πάει ευτυχώς. Λέω και εγώ, είχα και μια καούρα, θα μετανοήσει. Εγώ λέω το εξής, να το στείλουν στη δικαιοσύνη και να μας πει αυτή, αν πια γίνεται μετανία. Εντάξει, η δικαιοσύνη όμως όπως θα πρέπει να είναι, όχι όπως έχει κρατήσει τώρα. Και εδώ από εδώ, νομικούς και πώς το λένε, και δικαστές έλληνικους πραγματικά έχουμε. Απλά δεν τους επιτρέπει το κατεστημένο αυτό που περιέγραψε και ο συναγωνισμός. Να το τελειώσω. Αλλά ξέρω, γιατί με έχουν καλέσει για μάρτυρα. Τον κύριο Βελόπουλο τον κάλεσε κανείς. Δύο κατηγορητήρια για εσχάτη έχουν συνταχθεί από νομικούς δικαστές και εισαγγελείς της χώρας. Αυτεπάγγελτα. Σε δύο ιστορικές στιγμές. Σε μία από αυτά, το τελευταίο, έτσι, έχουν κληρωθεί 4 φορές για μάρτυρες. Για να παρέχω αυτά τα στοιχεία που λίγο πολύ αναλύονται. Και τα δύο. Το κατηγορητήριο, όταν έφτασε στο σημείο να κάνει παραγγελία ο εισαγγελέας στο Γενικό Υπηρεσίο του Κράτους για το τέλος του λογαριασμού, να δει τι γίνεται με τους λογαριασμούς, να επιβεβαιώσει και αυτά που του έλεγα. Με λίγα λόγια. Και εγώ φαντάζομαι και άλλοι. Δεν ξέρω τι άλλοι, αλλά υπήρχαν και άλλοι. Του πήραν το φάκελο, το βάλανε στο αρχείο και το κάναν διευθυντή δικογραφείων. Δηλαδή, πάγος. Ασχολήσουν. Πώς το λένε, πάρε το κουβαλάκι σου και παίξεις την παιδική χαρά. Λοιπόν, ωστόσο όμως υπάρχει στο αρχείο το κατηγορητήριο και όλο το υπόγραφο. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι για το ζώο της δικαιοσύνης. Το δεύτερο είναι, δεν το θυμάμαι πότε το κύριο Βελόπουλο με έχει δουλέψει ποτέ σου. Και είμαι παλιός. Δεν είμαι τωρινός. Τρίτο, ποια παραγωγή ακριβώς. Με τι ακριβώς, εκτός και αν εννοεί τα χειρόγραφα του Ιησού που μόνο αυτός θα βρήκε και τα που λέγε και τα που λέγε, πριν μερικά χρόνια. Εγώ αγράμματος ξέρω ότι ο Ιησούς δεν άφησε χειρόγραφα. Εκτός και αν τα βρήκε μόνο ο κύριος Βελόπουλος και τα που λέγε σε αντίστοιχο επίπεδο και ευφυΐας ανθρώπους. Βεβαίως, εδώ δεν κατηγορώ τους ανθρώπους που εδώ παίρνουν, γιατί δεν είναι υποχρεωμένοι να γνωρίζουν αυτά τα πράγματα. Και μπορεί και εκμεταλλεύεται. Αυτό έχει ευθύνη αυτό που τα πουλάει, που εκμεταλλεύεται την ευχαριστία του και την πίστη του πρώτα για την κυρία. Εντάξει, που θα έπρεπε όταν είχαμε δικαιοσύνη να τον είχαν αρπάξει τα επάγγελτα, γιατί τα κάνει στην τηλεόραση, δεν τα κάνει μεταξύ μα. Αλλά υπάρχει μαρτυρία και να το πάνε στα επάγγελτα αυτό και άλλα. Αλλά δεν είναι τέτοιοι πλάτε. Εμεί πλάτε δεν έχουμε. Και ξέρουμε το ξέρω πράγμα για 25 χρόνια ζωή στην αγορά που έχουμε, γιατί εμεί είμαστε τη αγορά, δεν είμαστε τη ακαδημία. Ούτε τη πουλή. Λοιπόν, ο διαναποτής παραγωγή χρειάζεται δύο πράγματα. Εσωτερική αγορά, δηλαδή εσωτερική ζήτηση, να υπάρχει τζίρος, δυνατότητα τζίρου στην αγορά. Και δεύτερον, προστασία της παραγωγής. Δηλαδή, ο παραγωγός πρέπει να προστατεύεται απέναντι σε αθέμητο ανταγωνισμό, ιδιαίτερα από το εξωτερικό. Διότι, αν είναι ανοιχτά τα οικονομικά σου σύνορα, και η παραγωγικότητα της Γερμανίας είναι εκατονταπλάσια από τη δική σου. Είναι προφανώς ότι θα σκάφει κλίση με προϊόντα, τα οποία είναι πολύ πιο φθηνά για τα μονάδα προϊόντος και σε ένα δικά σου. Οπότε ο δικός σου παραγωγός, ό,τι και να κάνει, όσο και να πωλήσετε, δεν μπορεί να τα ξέρετε. Να γιατί υπάρχει η προστασία. Η προστασία δηλαδή με στόχο όχι ότι παράγεις και δεν κουστάρεις, δεν μας νοιάζει, όχι, αλλά με στόχο να ενισχύσεις την καλύτερη δυνατή παραγωγή σε επίπεδο αξίας, προσθέτης αξίας, και τεχνολογίας.
για να το κάνει αυτό θέλει προστασία. Πείτε μου μια οικονομία στον κόσμο που δεν έχει τύχη προστασία για τη δική τη παραγωγή. Μία. Η ευρωπαϊκή οικονομία έχει τύχη προστασία. Εάν για παράδειγμα πάτε να πάρετε ευθέω ανταγωνιστικό προϊόν σε προϊόντα ιταλικά ή βιομηχανικά των βορείων χωρών, θα αντιμετωπίσετε ένα τείχο προστασία το οποίο έχει ειδικέ τιμέ και δικλείδε ασφαλεία κτλ. Έχουν και εσωτερικό τείχο προστασία. Για παράδειγμα, πάτε για ένα προϊόν, τι παράγουμε εμεί εδώ, παράδειγμα. Τη φέτα. Με ποια φέτα, ποια φέτα την παράγουμε εμεί, και να μην παράγουμε σε κάθε χώρο. Α, θυμίζω το. Λοιπόν, και το ούζο Ιταλιανή. Λοιπόν, τι έκανε η Γερμανία, κάτι πολύ απλό. Ενώ ο δικό μα παραγωγό, ο ελαιοπαραγωγό, είναι αναγκασμένο να πουλάει το έξτρα παθένο ελαιόλαδο βιολογική καλλιέργεια σε 3 και 20 και αν. Οι Γερμανοί κλείσανε διαμέσου των οργάνων, βάλαν τα όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και κλείσανε να πάρουν ολόκληρη την παραγωγή του Μαρόκου στο 1 και 20 και μα το πουλάνε μέσω λίγου. Το οποίο μάλιστα τελείω τυχαία λέει ότι είναι ελαιόλαδο ελληνικό. Έτσι, στην περίπτωση που δεν είναι χρησιμοποιημένη η βαλβολίνη, που θέλουν να κάνουν αγκυκλώσει στο μάχη των Ελλήνων, είναι μαροκινό ελαιόλαδο για το οποίο δεν έχει κινηθεί κανένα. Οι επαγγελματίε φυσικά και η παραγωγή έχουν κινηθεί και έχουν του καταγγείλει. Λοιπόν, πριν δύο χρόνια, αν θυμάμαι καλά, όχι, το 2015, πριν δύο χρόνια, έγινε το εξή σκάνδαλο το Πάσχα στο Λίτλ. Το Λίτλ έφερε και πουλούσε στα 3 περίπου, 3 και 20 το κιλό άμνο ερήφια, ελληνικά φυσικά. Αλλήμονο, δεν έχει σημασία. Μόνο που οι κρεοπόλες είναι η τιμή που παίρνουν οι κρεοπόλες από τον παραγωγό. Τραλαθήκανε λοιπόν οι κρεοπόλες. Λέει πως είναι δυνατόν να πουλάει αυτό στην τιμή που μου πουλάει ο παραγωγός. Έτσι. Ψάξω και που κατέληξαν. Είχε πάρει από την Βουλγαρία όλη τη μεγάλη παραγωγή της Βουλγαρίας που ήταν να καταστραφεί λόγω μελιτέου πυρετόπου. Τα ελληνοποίησε και τα πούλησε. Επίσημα οι κρεοπόλες τυχαίνει οι πρωτοστάτες να είναι με λίγο επάνω και τότε το ξέρω πολύ καλά. Κινήσαν διαδικασίες, καταγγελίες, εισαγγελία, ιστορίες, ποιητικές αναφορές και όλα αυτά. Ξέρετε, ποιος έχασε. Κρεοπόλες. Αυτό με την ευλογία κάποιου όμως. Βεβαίως. Απλά θέλω να πω ότι πρέπει να υπάρχει προστασία. Ο παραγωγός σου πρέπει να είναι προστατευμένος για να κάνει το μέγιστο δυνατό, να έχει την υψηλότερη δυνατή παραγωγικότητα και να μπορεί να αναπτύσσεται. Τι σημαίνει προστασία. Η προστασία λειτουργεί με δύο τρόπους. Το πρώτο είναι δίνει κίνητο στον παραγωγό σου. Για παράδειγμα, αν πούμε ότι ο αγρότης, για παράδειγμα, όσο παράγει ο δικός μου αγρότης, αυτή η παραγωγή δεν μπορεί να έχει ανταγωνισμό στο εξωτερικό. Δεν μπορεί να μου φέρνει ο άλλος το τυχάρπα στην πατάτα της Κυγύπρου, ας πούμε, τη στιγμή που έχω εξαιρετική πατάτα, είτε εδώ στην Τρίπολη, είτε πιο βόρεια. Όταν τελειώσει η παραγωγή μου, βεβαίως να έρθει απ' έξω, αλλά στην ποιότητα της δικής μου πατάτας. Και τόσο φρέσκια όσο την παράγει ο δικός μου παραγωγός. Τότε είναι ανταγωνισμός πραγματικός, τελειτός ανταγωνισμός. Γιατί όμως, σε αυτή την περίπτωση όμως, πόσο θα κοστίζει αυτή η πατάτα στην αγορά. Θα συγκρίνει την τιμή με τη τιμή που βάλω του παραγωγού του δικού μου. Φυσικά και θα συγκρίνει. Αφήστε που θα είναι πιο ακριβή. Λόγω μεταφορικών ιστορίες κλπ. Η δεύτερη πλευρά της προστασίας είναι να εξισορροπήσεις το έλλειμμά σου. Γιατί μέχρι να φτάσεις να έχεις μια παραγωγή η οποία να καθιστά τις αγωγές σου σε πολύ μεγάλο βαθμό, θα έχεις έλλειμμα, εμπορικό έλλειμμα. Αναγκαστικά. Πώς προστατεύεις αυτό το εμπορικό έλλειμμα. Το εμπορικό έλλειμμα σου δημιουργεί το εξής μεγάλο πρόβλημα. Χρειάζεται να έχεις τεράστια συναλλαγματικά αποθέματα και δική σου τράπεζα. Τεράστια συναλλαγματικά για να μπορέσει να καλύψει το εμπορικό έλλειμμα αυτό. Από πού τα βρίσκει τα τεράστια συναλλαγματικά. Από τη στιγμή που έχει έλλειμμα. Πρώτον από τι εξαγωγέ σου. Αλλά δεν αρκούν αυτέ. Χρειάζεσαι παραπάνω. Οπότε τι κάνουν τα κράτη. Πάνε και δανείζονται στο εξωτερικό. Σε σκληρό συνάλλαγμα. Και έτσι ξεκινάει ο φαύλο κύκλο τη πτώχευση. Λοιπόν, για να μην πέσει αυτή τη λούπα, τι έχει εφαρμοστεί. Το τελωνείο. Γι' αυτό επινοήθηκε το τελωνείο. Τι σημαίνει τελωνείο. Θα το φέρει μέσα, αλλά θα πληρώσει ποσοστό σε συνάλλαγμα επί τη αξία εισερχομένου προϊόντο, του εισαγόμενου προϊόντο. Τσίπ. FOB όταν φέρνει και τσίπ όταν φτάνει στον προορισμό. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά. Σημαίνει ότι εξισορροπείς σε συνάλλαγμα το εμπορικό σου ζύγιο και έτσι δεν χρειάζεται το κράτος να πάει να αναγκαστεί. Λοιπόν, αυτό το έκανε η Ελλάδα
στη δεκαετία του 60 με μεγάλη οικονομική ανάμεση. Και ξέρετε πόσα έσοδα είχε στο κρατικό κορβανά, πόσο ποσοστό των εσόδων ήταν τα δεδομένα της. 35% των εσόδων. Τώρα ουσιαστικά έχουν καταργηθεί. Πώς καλύψανε το έλλειμμα αυτών των εσόδων του 35% με νέα φορολογία προς το πολύ. Από πού θα τα πάρουν. Έτσι. Και πάλι όμως καταστράφηκε η παραγωγή. Γιατί ανοίχθηκε σε έναν αδίκητο ανταγωνισμό. Δεν είχαμε την παραγωγή πρώτα τώρα. Κάτσε να την πιάσουμε και μετά θα συζητήσουμε με ανοιχτά σύνορα. Κάνε ένα πρόβλημα. Αλλά να την πιάσω πρώτα. Όχι να είμαι εγώ στο 19ο αιώνα και οι άλλοι στον 23ο και να βλέπω εγώ αυτό. Λοιπόν, κάτσε να το πιάσω, δεν γίνεται διαφορετικά. Άρα λοιπόν παραγωγή. Για να αποκτήσει παραγωγή, θα πρέπει να έχει ένα κράτο το οποίο να εφαρμόσει την προπολική προστασία, να ελέγχει τα οικονομικά του σύνολα δηλαδή, και ταυτόχρονα να έχει τα δικά του χρηματοδοτικά μέσα, ώστε να βοηθάει την παραγωγή χωρί να συσσωρεύει χρέη ούτε στον ιδιώτη, ούτε στην επιχείρηση, ούτε στο οικογενειό, ούτε βεβαίω στο κλειστό κράτο. Διαφορετικά, μια από τα ίδια. Δηλαδή, το μόνο που κάνει είναι να ανακυκλώνει την πτώχευση. Πώ μπορεί, φαντάζεται, ο κ. Ζωλόπουλο, ότι μπορεί να γίνουν αυτά χωρί να πα σε δικό σου νόμισμα και να έχει εθνικέ πολιτικέ. Πώ ακριβώ. Δεν ξέρω τι λέει στο Σύριο. Το λέω εγώ. Το αναγκαστικό να προστατεύει το πολιτικό κράτο είναι το χρόνο και βομβαρδίζει. Ναι, με τι λε, θα με ποιο άγνωστο. Λέω εγώ το πολιτικό σύστημα ότι είναι δυτικότερο και αυτό ανήκει στο πολιτικό σύστημα. Και λέω ότι δεν πρώτα λέει πρέπει να ανακάμψουμε μέσα στο ευρώ και μετά να πάμε στην οικονομία. Αυτό μα λέει το Σόιμπλε. Αυτό μας λέει το Σόιμπλε. Όλο τυχαίο. Τι μας έχει δώσει, μας έχει δώσει δύο επιλογές. Ή συνεχίζεται από το μονοπάτι που έχετε και έχει ο Θεός. Εγώ πάντως δεν είμαι η μητέρα Τερέζα. Για να σας βοηθήσω, αυτό μας είπε ο Θεός πάντως. Συνεχίζεται και έχει ο Θεός. Όποιος μπει. Και επειδή κάνει μεγάλο αγωνά και είναι βάρος του Θεού. Το ξέρω. Όχι, δεν είναι βάρος του Θεού. Θα σας εξηγήσω. Λοιπόν. Ή θα κάνετε αυτό ή θα πάτε στην ειδική σχέση όπου θα μείνετε μέσα στο ευρώ, θα σας δώσουμε 50 δισεκατομμύρια σε μισθώσεις για να αναγκαστείτε τα 50 δισεκατομμύρια και θα σας βάλουμε ένα ειδικό νόμισμα δίπλα στο ευρώ για να μπορέσετε να πορευτείτε όσο μπορείτε να πορευτείτε. Αυτή είναι η λύση Βελόπουλος. Τελείως τυχαία είναι και η λύση Χαρολιάκος. Ακριβώς το ίδιο πράγμα λέει και η Χρυσή Αυγή. Να κάνουμε πρώτα ανάπτυξη μέσα στην παραγωγική ανάπτυξη, να φτιάξουμε παραγωγή πρώτα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μετά βλέπουμε. Και εκτός από άλλο που ασχολείται πολύ, έχει αγιοποιήσει και το πούλι. Να κάνει κάποιο άλλο. Κοιτάξτε, μαγιάζει να υπάρχουν τέτοια απαταιώνες. Γιατί θέλει τη σύγκριση. Και ξέρετε τι γίνεται. Σε κάθε εποχή όπου κάνει το πανεπιστημό του Έλληνα να είναι εδώ στο κούτελο και πραγματικά με αυτό το. Υπάρχουν και οι απαταιώνες που πάνε να πουλήσουν φθηνό πατριωτισμό. Εάν είναι τόσο ηλίθιοι, όσοι είναι ηλίθιοι και πιστέψουν ότι αυτός είναι πατριώτης, τότε καλά να πάθουν. Τι να κάνουν μετά. Τι να κάνουν, να το κρεμάσουν. Όχι, αλλήλω. Εντάξει. Και τέλος πάντων να το πούμε και διαφορετικά. Εντάξει, υπάρχουν και οι απαταιώνες. Πάντα υπήρχαν στην κοινωνία απαταιώνες. Να σας πω γιατί μια κοινωνική ιστορία, εδώ πιο έξω, στα 1827, υπήρχε ένας παππούλης, ο οποίος είχε φτιάξει μια πολύ ωραία βιομηχανία. Ο Ιμπραήμ είχε πει στον Μουριά και αλώνησε. Ο Κασομούλης, από μνημονέματα το αναφέρει. Και χάρη στο φόβο, ιδιαίτερα το οποίο ευκατάστατο των στρωμάτων της ελληνικής κοινωνίας, σε πολύ συγκεκριμένο βιομηχανία ευκατάστατο, πηγαίναν σε αυτόν τον προσεγούμενο, άγιο άνθρωπο, και του λέγανε τι θα γίνει, πώς θα αντιμετωπίσουμε το κίνδυνο. Και του έλεγε: Κοιτάξτε, δεν μα διαζεύει ο Ιμπραήλ. Σήμερα είναι αύριο δεν είναι. Προσευχηθείτε και εδώ στον κείμενο τρία αντίκτυπα. Μέχρι που ο Δελή Σαγά, ο σημειοφόρο του Ιμπραήλ, άκουσε για την περίπτωση αυτή. Είπε στον Ιμπραήλ την περίπτωση και τον έστειλε με ένα απόσπασμα και διαπίστωσε ότι έχει μαζέψει τόσο χρυσό και τόσο ασύνη, που είναι άδικο να τον κρατάει ο παππούλη. Του είχε το κεφάλι και το πήρε και το ασύ. Απαταιώνες υπήρχαν πάντα. Και ακμάζουν εκεί που υπάρχει δηλία. Και αυτό δεν είναι δικό μου, του Κασομούλη. Καλησπέρα κύριε Καρατζάκη. Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Στην επιστροφή στο εθνικό νόμισμα, ξέρω ότι εσείς δεν μιλάτε για υπογέννηση.
Υπάρχουν όμως άλλες προτάσεις, ας πούμε παράδειγμα, πρόταση Λαμπαδίτσα, αν τα ξέρω καλά, η οποία θεωρεί την υποτίμηση αναγκαία. Αυτό που θα ήθελα να μας διευκρινίσει είναι με ποιο λογική λέει αυτά τα πράγματα ο Λαμπαδίτσας και πού ακριβώς διαφωνείτε εσείς, έτσι ώστε να υπάρχει μια αντίληψη, ας το πούμε έτσι, πιστεύω από το κοινό, γιατί μου κύριε πολύ μεγάλο κύριο. Ευχαριστώ. Για να μην πείσουν σε πολύ τεχνικά ζητήματα, να το πούμε απλά λογικά. Απλά. Με βάση μπορεί να το καταλάβει και οποιοδήποτε, φαντάζομαι. Όσο πιο απλά μπορώ. Όταν πάω σε υποτίμηση, τι κάνω. Ορίζω, όταν μπει το νομισμά μου, ορίζω ας πούμε την ισοδυναμία του σε ένα προς ένα. Για παράδειγμα, με το ευρώ. Πρώτον, γιατί να το κάνω το ευρώ. Ορισμό ισοδυναμία σε ένα προς ένα με ένα νομισμά σημαίνει ότι ακολουθώ την πορεία αυτών των νομισμών. Δεν σημαίνει ότι έχω γίνει σκληρό σαν κι αυτό. Ή σταθερό σαν κι αυτό. Απλούστατα ακολουθώ την πορεία του νομισμού. Αυτή ήταν η αυταπάτη του χρυσού με το χρυσό κανόνα. Πιστεύανε τα κράτη τότε ότι αν συνδέσουν το νομισμά του με το χρυσό, θα είναι τόσο ισχυρό όσο το ψάχνει. Αν δεν, απλά ακολουθούσαν την πορεία του χρυσού. Και έτσι αναγκάστηκαν σε μεγάλη, μεγάλη κρίση του χρυσοπολίου να τυράξουν στον αέρα το χρυσοκανόνα. Το ίδιο. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο. Αν πάμε όμως σε υποτίμηση, γιατί αυτό λέει θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Εδώ στηρίζεται σε ένα ράδιο αρβίλα. Όχι τη γνωστή εκπομπή, αλλά ένα ράδιο αρβίλα που κυκλοφορεί ανάμεσα στους νεοφιλελεύθερους οικονομολόγους. Ότι εάν μειώσουν την τιμή, γιατί τα μέσα προϊόντα, τα προϊόντα που εγώ εξάγω θα πέσουν οι τιμές, αυτό σου λένε, θα πέσουν οι τιμές και αυτές οι τιμές θα τα κάνει πιο ανταγωνιστικά στη διεθνή αγορά. Δεν έχει επιβεβαιωθεί από καμιά μελέτη στον κόσμο πουθενά αυτό. Είναι ένα άδειο αρμίνα που το λένε μεταξύ τους οι νεοφιλελεύθεροι οικονομολόγοι. Γιατί ξεχνάνε ότι στο σύστημα, ο στοιχείο του κόστος δεν είναι μόνο το νόμισμα, είναι και το ποσοστό κέρδος. Και το καθοριστικό στην τιμή είναι τα ποσοστά κέρδος. Και όταν στο τα κέντρος τα έχουν κατέβει οι μονοπόλια σε μια αγορά ή πολιτικές, δεν πέφτουν. Όσο και να υποβαθμίσει το νόμισμα, δεν πέφτουν αυτά τα πράγματα. Έτσι. Πάμε λοιπόν σε αυτό το πράγμα. Άρα είναι αδόκιμο να κάνω την υποτίμηση για να μπορέσω να έχω ανταγωνιστικότητα. Ανταγωνιστικότητα πραγματική έχω όταν αυξάνει η παραγωγικότητα της εργασίας. Όταν δηλαδή στη μονάδα του χρόνου παράγω περισσότερα προϊόντα ή υπηρεσίες. Τότε και πέφτει η τιμή, αλλά και αυξάνεται το εισόδημα του εργαζόμενου. Και έχω και σταθερό νόμισμα. Αλλά όμω αυξημένη παραγωγικότητα πέφτει η τιμή για τα μονάδα προϊόντα. Αυτό όμω δεν μπορεί να γίνει μέσα σε μια εξαιρετική. Πρέπει να στήσει την παραγωγή σου για να εμεί υπολογίζουμε ότι θέλει 2-3 χρόνια την κατάσταση που βρίσκεται σήμερα η ελληνική οικονομία να πιάσει στο μέγιστο τη παραγωγικότητα τη ελληνική οικονομία. Λοιπόν, με την κατάσταση που βρισκόμαστε σήμερα. Λοιπόν, το δεύτερο στοιχείο είναι το εξής. Φανταστείτε λοιπόν να κάνεις υποτίμηση. Τι σημαίνει υποτίμηση? Σημαίνει ότι ορίζω χαμηλή τιμή στο δικό μου νόμισμα σε σχέση με κάποια ξένα νομίσματα ή με το ευρώ. Μόνο. Για να το αναγνωρίσει αυτό το πράγμα η διεθνή αγορά και έτσι να λειτουργήσει υποτίθεται ο κανόνας του ανταγωνισμού, αυτό το η ανταγωνιστική οικονομία, θα πρέπει αυτό το νόμισμα να το έχει στο χέρι της. Να το διαπραγματεύεται στις φόρεξ, στις αγορές εξωτερικού συναλλάγματος. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα το πάρει στο χέρι όχι μόνο αυτός που κάνει την εμπορική συναλλαγή ή έστω η ενδιάμεση τράπεζα που κάνει την εμπορική συναλλαγή. Θα το πάρει στο χέρι και ο κερδοσκόπος που παίζει με τις αγορές. Και τότε θα αρχίσει η πίεση μέχρι αηδία στο δικό σου νόμισμα. Όπως για παράδειγμα κάνανε στην Αθηνική οικονομία πριν την πτώση της Κίφνη. Μέχρι πριν ένα-δύο χρόνια. Τι άντεξε η περιουσία τη τιμή, όσο έχει σε αναγκαστικά αποθέματα. Μόλις εξαργήθηκαν τα αναγκαστικά αποθέματα, έφαγε βουτιά το νομισμά της, γιατί δεν μπορούσε πλέον η κεντρική τράπεζα να δαπανά δολάρια να αγοράζει τα δικά της νομίσματα και να κρατάει το εισόδημα. Είμαστε σε θέση εμείς τώρα, στη φάση που βρισκόμαστε, σαν οικονομία, να κάνουμε τέτοιο επιχορηγισμό. Να τα πανάμε τεράστια σε αναγκαστικά αποθέματα για να υποστηρίζουμε ένα νέο νόμισμα το οποίο ακόμη δεν έχουμε φτάσει στη μέγιστη παραγωγή και παραγωγικότητα στην οικονομία ώστε να μπορέσουμε να έχουμε κατάσταση εισαγωγών, άρα συνάδελφα από το οικονομικό μας ισοζύγιο. Και ολοταχώς αυτό δημιουργεί τις συνθήκες κατάρρευσης της οικονομίας μας. Έχει μόνο 40% δεν έχει σημασία αυτό. Το σημαντικό είναι ότι δεν θα έχει κεφάλαιο να εκπληρωθεί. Εκεί γίνεται από
τώρα πλέον. Όχι τώρα πλέον, τα τελευταία χρόνια. Έχουν αλλάξει συνθήκες. Γι' αυτό και γίνεται πιο επικίνδυνο το έργο το κάνει σε δημοτικού. Πρέπει να εξισορροπήσει αυτό που χάνει. Και προσπαθώντας να εξισορροπήσει αυτό που χάνει σε κεφάλαια, το προσπαθώντας να εξισορροπήσει είναι γεωστατικές κινήσεις. Έλα όμως που οι γεωστατικές κινήσεις φοβίζουν ακόμη περισσότερο τις αγορές πάνω στις οποίες επενδύει ο έργο κάνει. Τουριστική αγορά. Μας έχει τσακίσει τουριστικά. Έτσι δεν είναι. Τα τελευταία χρόνια όμως ο τουρισμός έχει αλλάξει. Έρχεται περισσότερο στην Ελλάδα. Βεβαίως αυτό δεν σημαίνει ότι το τουριστικό μας προϊόν είναι σε αυτό το ίδιο επίπεδο. Αλλά λόγω των προβλημάτων που έχει μέσα, έχουμε κερδίσει κάποιους πόντους εμείς. Αν δεν το κάνεις από τη στιγμή που δεν έχουμε έλεγχο στο τουριστικό προϊόν, μια από τα ίδια. Να γιατί, τι διεκδικεί τώρα ο Ερντογκάν. Διεκδικεί όχι σε διαχείριση του ιδίου. Αυτή την πέτυχε. Την έχει κερδίσει. Με το στόλο του στο Αιγαίο. Ανέτρεψε αυτό που κανένας Τούρκος πρωθυπουργός ή πρόεδρος δεν μπόρεσε να το κάνει από το 1918 και μετά. Το δόγμα του Τουριώτη. Ο στόλος ο Τούρκος δεν βγαίνει στο Αιγαίο. Αυτό το έντομα κανονικό πολέμο. Η μεγάλη επιτυχία που είχε τότε εκείνη η Ελλάδα και είναι και η τελευταία επιτυχία που είχε, δηλαδή η εθνική, να το πούμε έτσι. Την οποία τη χειροκρότησε ολόκληρη η προοδευτική ανθρωπότητα. Λοιπόν, το πήρε λοιπόν το Αιγαίο. Έχει στρατηγικό πλεονέκτημα πλέον στο Αιγαίο. Είναι δύσκολο έως καθόλου ακαθόλου μία Ελλάδα στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα να αντιμετωπίσει το στρατηγικό αυτό πλεονέκτημα. Και πάει στο νούμερο 2. Τι θέλει, συνδιαχείριση των νησιών που είναι στα παράλια του. Ξεκινάμε λοιπόν με τα 12. Να γιατί σου λέει, ας εμείς να ξαναγυρίσουμε στην Λοζάνη. Η Λοζάνη δεν περιλαμβάνει τα 12, γιατί τότε ήταν η ιταλική πτήση. Τι θέλει να κάνει, να ανατρέψει τα δεδομένα της μεταπολεμικής κατάσταση συνόρων στην ευρύτερη περιοχή, δηλαδή δεν θα το δημοκρατήσω πολύ. Και ταυτόχρονα η ειδική μας κυβέρνηση, μη φερόμενη ως ειδική κυβέρνηση, τι κάνει, κλείνει στρατόπεδα στα νησιά. Αποσύρει τις μάχημες μονάδες του ελληνικού στρατού της πρώτης γραμμής, τα τάγματα μηχανική του πεζικού. Αφού πρώτα τα αποψήλωσε, με το φοβερό επιχείρημα, η ΕΣΟ είναι ελληνικής. Ναι, είναι ελληνικής, διότι φεύγει μάχης, ναι, οι άνθρωποι βλέπουν έξω. Οι γεννήσεις πέφτουν ραγδαία. Λογικό είναι να είναι έλλειμμα. Αλλά όταν έχει 109-110.000 συνολικό προσωπικό ενόπλο δυνάμεων, κάνει αναδιάρθρωση δυνάμεων. Δεν του μαζεύει στο κέντρο και αποδυναμώνει τι μονάδε εκεί. Το ξέρω, επειδή έτσι μέχρι πρόσφατα ήταν ο γιο μου παραμεθόριο, μου έλεγε ιστορίε που για μα είναι ιστορίε τρόμου. Λοιπόν, και κλείνουν στοιχείο τα στρατόπεδα, κλείνουν στοιχείο. Γιατί βεβαίως έχουν συμφωνήσει στο παρασκήνιο ότι θα παραδώσουν τα νησιά στη συνδιαχείριση. Στη διαχείριση θα μείνουν απλά κάποια κλιμάκια τα οποία θα διευθετούν τις μεταξύ μας υποθέσεις. Στις τα μεγάλα νησιά, τα παράκια, ήδη υπάρχει μορατόριο κυριαρχίας. Τι σημαίνει μορατόριο κυριαρχίας? Ότι η Ελλάδα δεν ασκεί με βάση το Σύνταγμα, με βάση τα διεθνή νόμιμα και με βάση το δίκαιό της τα κυριαρχικά της δίκαιο στο νησί. Και αυτό μας το λέγανε οι ίδιοι αστυνομικοί διευθυντές στα νησιά. Όταν τους λέγαμε, ρε παιδί μου, δέχτηκες εδώ και τέλος πάντων. Δέχτηκες ξένες δυνάμεις να αστυνομεύουν το νησί. Αυτή τη στιγμή η Frontex ελέγχει τα νησιά παντού. Όχι μόνο στο θαλάσσιο χώρο ή παραθαλάσσια, αλλά ακόμη και μέσα στα νησιά έχουν περιστατικά όπου κάνουν έλεγχο σε Έλληνες πολίτες κλπ. Αν ο ένας Έλληνας πολίτης στην Μυτιλήνη, μάλιστα, μας κατήγγειλαν στρατιωτική ενεργεία ότι σταματάνε φορτικά ή οχήματα του ελληνικού στρατού και κάνουν έλεγχο, οι Frontex. Που αυτό δεν μπορεί να δικαιώσει ποτέ η αστυνομία να το κάνει. Έτσι. Λοιπόν, και όταν η εξωματική ενέργεια, τόσο τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων που μα έκαναν την καταγγελία, του είπαν παιδιά και καλά, εντάξει, εσεί κάνατε. Έλεγε πέρα από το δίκτυο, μα είπε άφησε του. Πουλημένο το μάρκετ. Λοιπόν, πέρα από αυτό, θέλω να πω τι κάνουμε. Όταν ρώτησα από την αστυνομικό διευθυντή, ωραία, αν φτάσουμε στο σημείο ένα Έλληνα πολίτη να μην δεχτεί έλεγχο από Γερμανό αστυνομικό και μάλιστα ένοπλο. Παραβίασε το Σύνταγμα, παραβιάσει κατά διεθνή την αδυνατότητα, κυκλοφορεί ένστολο, ένοπλο σε ελληνική επιβάτη. Είναι αδιανόητο αυτό. Για να πάει η χώρα σα αστυνομικό στη Γερμανία, να δείτε αν θα είναι ένοπλο ή όχι.
Λοιπόν, αλλά το συνοδεύει πάντα ένα αξιωματικό το φίλο Σίγκρε, ένα αστυνομικό. Είναι το φίλο Σίγκρε. Και αν δεν δεχτεί τον έλεγχο. Αν δεν δεχτεί τον έλεγχο, το ρώτησα εγώ τον διοικητή, το διοικητή ασφαλεία του, λέω ρε φίλο. Εντάξει, καταλαβαίνομαστε. Έτσι, καταλαβαίνομαστε. Εάν ο πολίτη δεν δεχτεί. Και ο Γερμανό γυρίζει στον Έλληνα αστυνομικό και πει συλλάβετε το. Τι κάνει ο Έλληνα αστυνομικό. Μου λέει, είχε χαμογέλασε και μου λέει κενό νόμο. Τι σημαίνει αυτό, ότι δεν υπάρχει κενό νόμο. Δεν συλλαμβάνει. Πολύ απλά δεν μπορεί να πάρει εντολή από ξένο για να συλλάβει ένα πολίτη. Αυτό το πράγμα είναι αδιανόητο. Τι είναι αυτό το πράγμα, πολύ απλά του έχουν δώσει εντολή από πάνω. Όταν θα συμβεί, θα πάρουν τηλέφωνο και θα σου πει αφήστε το ζέρι. Τι λέτε, πράστο ζέρι. Γι' αυτό κιόλα οι μη κυβερνητικέ οργανώσει και η ΥΠΑ και η αρμοστία του ΟΗΕ έχει καταλύσει την κυριαρχία, την εθνική κυριαρχία στα νησιά. Πώ την έχει καταλύσει. Κάνουν απευθείας δουλειές αυτή την εκεί. Δεν πάνε μέσω ελληνικών αγών, όπως οφείλουν να είναι γιατί είναι ξένες. Η ΥΠΑ και η αρμοστία δεν μπορεί να πάει να νοικιάσει από μόνη της σπίτια ή πρέπει να πάει στις ελληνικές αρχές, οι ελληνικές αρχές αφού για πιστώσουν την ανάγκη να προβούν στις κατάλληλες ενέργειες με τη συνδρομή της ΥΠΑ της αρμοστίας. Τι κάνει όμως η ΥΠΑ και η αρμοστία. Πάει και εκείνη συμβόλαια στο όνομα αγνώστων θεωρητικά, συμβόλαια για πιστοποίηση δικαίου Ελβετίας και τους λέει το εξής. Θέλεις να πάρεις 400 χιλιάρικα για 3 χρόνια για το διαμέρισμα και μη σε νοιάζει που στάνε μέσα. Ο κόσμος στην κατάσταση που βρίσκεται. Και ειδικά στα νησιά, αφού έχει καταστραφεί ο πληθωρισμός λόγω της κατάστασης των μεταναστών και των προσφύγων, όχι πως θα είναι φταίνει οι άνθρωποι αυτοί που τους φέρνουν στην Ελλάδα. Έτσι, το καθεστώς είναι που έχει διαμορφώσει. 400.000, σύντομα που μάλιστα ο ίδιος μου έφερε το συμβόλαιο που τόσο έχει υπογράψει. Πες του, τι είναι αυτό, μια ιδιωτική εταιρεία στην Ελβετία, που το έφερε η Πατερμοστία. Γι' αυτό λέμε πάνω από τις αρχές, γιατί οι αρχές έχουν τρόπο να ελέγξουν την αρχή. Έτσι, ο πολίτης δεν έχει δυνατότητα. Ξέρω εγώ τι κύκλο μπορεί να αναφθεί. Λοιπόν, και τους απαντάει χαμογελώντας, λέει, ρε παιδιά, δεν μου δίνει τη δημόσια παραπάνω το πάνω το λόγιο. Πρώτα τα σύνορα της Ευρώπης και μετά η Ευρώπη. Εντάξει, αυτό είναι γνωστό πρόβλημα, μην το βλέπουμε. Αυτό το πράγμα. Δυστυχώς είμαστε υποκαθεστώς μορατόριου του κυριακού δικαιωμάτων, όχι στις πραγματικές του Αιγαίου. Κατάκτηση του Σιμίτη και του Πάκαλου από τα Ίμια, αλλά στα μεγάλα νησιά του Αιγαίου. Αυτό το δράμα. Τι γίνεται με τον ΟΤΕ που λέγεται ότι δεν δώσει την ελεγχόμενη και ξέρουμε ότι γίνεται η επικοινωνία του στρατού και του αγαπημένου. Και τι γίνεται και με, το... με τα αεροδρόμια που έχει πάρει πράγμα και αν μπορεί ο ελληνικό στρατό να τα χρησιμοποιήσει με τους ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, από ό,τι ξέρω, δεν ξέρω, Δημήτρη, έχει δει τη σύμβαση τη ΦΡΑΜΟ σε σχέση με τι συνθήκε στρατιωτικού επεισοδίου, τι προβλέπει. Ότι οκ, εντάξει, διαφορετικά πάει στη διεξία. Πάει στη διεξία. Προσέξτε, όταν τελειώσει ο πόλεμο, μπορούμε να το κάνουμε. Πολλά μα έμαθαν πριν πάρει. Δεν ξέρω πότε θα τελειώσει. Ναι, γιατί όταν πήγαμε στη Ρόδο, δεν είδαμε πουθενά τι μοίρε των πολεμικών αεροσκαφών που θα έπρεπε να είναι εκεί. Ο Καμένο, ο Καμένο, στο Ηράκλειο υπήρχε μια μοίρα ανακαίνιση. Η τρέξα αεροπορία. Η οποία συστάθηκε με τον πρώτο πόλεμο. Και την μπορούσε να ελέγχει μέχρι Κύπρο και μέχρι Αίγυπτο. Ναι. Και την κατήργηση. Εντάξει. Νομίζω ότι το σημαντικό δεν είναι αυτό. Το σημαντικό είναι ότι στο Καστέλι φτιάχνεται στρατιωτική βάση και αεροδρόμιο των Ισραηλινών για την υποστήριξη ενός από τα μεγαλύτερα ραντάρ που φτιάχνει ο Ισραηλινός στρατός. Στο νοσοκομείο του Ηρακλείου πήγαν ένοπλοι αξιωματικοί του υγειονομικού του Ισραηλινού στρατού και ρωτούσαν εργαζομένους και το του νοσοκομείου για τη δυνατότητα του νοσοκομείου και επειδή ήταν ένοπλοι, ξεσηκώθηκε ο κόσμος και σηκώθηκαν και πήγαν. Έγινε καταγγελία επίσημα από τον διοικητή του νοσοκομείου. Δεν είναι αυτό το πράγμα, δεν είναι άλλα δύο άπειρα. Η κριτική έχει υποψία για την παραγωγή τη Κύπρου στου Ισραηλινού. Ξεχάστε την Κύπρο. Η Κύπρο για την Κρήτη. Λοιπόν, η Κρήτη έχει παραδοθεί στον ΝΑΤΟ και στο Ισραήλ. Πλήρως. Ο κύριος Καμένος μας το έχει πει ότι πρέπει να
αυτή του αεροπλανικό και στον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας. Και επειδή είχαμε κάνει στο τελευταίο χτύπημα του τατώματο στη Συρία, οπότησαν πάρα πολύ αντίδραση των Ρώσων. Δηλαδή, χτύπημα των πλοίων τους από τους Ρώσους. Ποιος προστάθεσε τα δύο καταδρομικά που στείλανε το τόμαχο στη Συρία, η Σούδα και οι S-300 που πλέον ανήκουν στην Ανατολική Διοίκηση, στην Κρήτη. Οι Ισραηλοί ήταν οι πρώτοι που επεξεργάστηκαν τα S-300. Δηλαδή, που είχε συμμετεί. Ναι, εντάξει. Όταν αναπτύσσουν την κυριαρχία μας, πόσο εύκολο είναι να βάλουμε τους Τούρκους πάλι μέσα στην Ελλάδα. Και κατά τη δεύτερη, οι συνεργασίες που έχετε κάνει και οι επικείμενες συνεργασίες, πώς θα τα διασχολήσουν και πώς θα μιλήσετε εμάνω, και πώς θα γίνει αυτό το άνοιγμα μας στον κόσμο, μιλώντας την ίδια γλώσσα. Λοιπόν, ένα-ένα. Πρώτον, είναι εύκολο να τους βάλεις στο πίσω ξανά εκεί που πρέπει να είναι. Κλεισμένοι στα στενά. Με εξαίρεση τα πλοία τα οποία βγαίνουν πληρώνοντας το δίκαιο της θαλάσσης. Τα προβλήματα του δικαίου της θαλάσσης. Εκεί δεν έχει πρόβλημα. Λοιπόν, ο στόλος δεν μπορεί να ανοίξει. Λοιπόν, γίνεται πολύ εύκολα. Αυτή τη στιγμή η Τουρκία έχει τρομακτικό πρόβλημα ενόπλων δυνάμεων. Τρομακτικότατο πρόβλημα. Έχει αποκεφαλίσει 17.000 στελέχη στις ενόπλες δυνάμεις σε επίπεδο. Που έτω κάνουν, λόγω του πραξιόπνοματος. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλη ασυνέχεια στον τρόπο λειτουργίας των όπλων μεταξύ τους, τη συνεργασία των όπλων μεταξύ τους και άρα μια αποφασισμένη Ελλάδα που ξέρει να υπερασπίζεται τον χώρο της και την άμυνά της, εύκολα υποχωρεί, θα αναγκάσει τον τρόπο να υποχωρήσει, να κάνει δηλαδή να βρεθεί στα ανώμα πλαίσια. Αυτό λέμε, δεν λέμε κάτι, τίποτα φοβερό. Δεύτερον, δεν θα είμαστε μόνο εμείς. Απελευθέρωση της χώρας σημαίνει άνοιγμα του διεθνούς ορίζοντας της χώρας. Το Συμβούλιο Ασφαλείας έχει 17 χώρες, αν θυμάμαι καλά, τόσα είναι. Εκτός από τους 5 ισχυρούς, είναι 17. Γιατί να μην έρθουν όλοι εδώ πέρα να κάνουν βόλτες στο Αιγαίο με τα πολιτικά τους. Η Ινδία, η Βραζιλία, ισχυρά πολιτικά, πέρα από την Ρωσία. Για να δούμε. Τότε να δούμε πού χωράει το λίπος του Ρώσου. Θέλω να πω δηλαδή έχει να κάνει με το ξαναπτύσσει στο διεθνή ορίζοντα και τι διεθνεί συμμαχίε. Αλλιώ δεν γίνεται. Το ΝΑΤΟ είναι παρανόμο στο Αιγαίο. Έχει παραβιαστεί το άρθρο 4 και 5 του τεταστατικού χάρτη του ΝΑΤΟ. Άρα αν το επικαλεστεί, ευχαριστώ πάρα πολύ, μα κατεχρεώσει να πέσει στο διάλογο γάμο, θα φύγει αναγκαστικά. Δεν μπορεί να πει τέτοια επέμβαση. Δεν είναι και έσμα να θυμόμαστε. Οι Αμερικανοί είναι αντίστοιχοι, αλλά είναι πανέξυπνοι στο να δίνουν νομότυπα τις επεμβάσεις τους. Νομότυπα που έχει γίνει. Λοιπόν, από εκεί και πέρα για τις συμμαχίες. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα διάλογο με πάρα πολλά κινήματα για προσωπικότητες. Αυτή τη στιγμή είναι πάνω από 15 κινήματα πολιτικοί σχηματισμοί από τη δεξιά και από την αριστερά που βρισκόμαστε μαζί στη δημιουργία αυτών που λέει το ΕΠΑΜ πατριωτική συμμαχία. Θα δούμε τώρα την επόμενη, δεν είναι εκεί. Απλά να καταλάβουμε το περιεχόμενο της συνεργασίας ή συμμαχίας για την οποία έρχεται. Λοιπόν, πολύ σύντομα πιστεύω, αφού τελειώσει το κύκλο αυτών των επαφών, θα βγούμε δημόσια όλοι μαζί να ανακοινώσουμε. Ότι κουβαδίζουμε όλοι μαζί, έχουμε κοινού στόχου κτλ. Έχουμε κοινή γλώσσα. Με τη συντηρητική πλειοψηφία, όσο τουλάχιστον βλέπω, ανεξαρτήτως αν. Όχι, να το πω διαφορετικά. Παρά το γεγονός ότι φαντάζομαι ότι γνωρίζετε από πού είμαι, ποια είναι η ιδεολογική μου καταγωγή. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι πολύ πιο εύκολα συνεννοούμε με έναν δεξιό σήμερα παρά με έναν αριστερό. Εννοώ για το διατάγμα, δηλαδή για την πατρίδα, για το ζήτημα πώς θα παλέψουμε αυτή την ιστορία και πόσο ριζοσπαστικά βλέπει ο δεξιός την ανάγκη να. Δεν θέλω να το χαρακτηρίζω με τον τρόπο που καταλαβαίνει ο ίδιος τον εαυτό του. Το πώς καταλαβαίνει ότι είμαστε στο ίδιο χαράκωμα και άρα πολεμούμε τον ίδιο εχθρό, τα όπλα στραμμένα στον εχθρό, όχι μεταξύ μας. Δυστυχώς στην αριστερά αυτό δεν έχει καταρτηθεί σε κουλτούρα. Αυτό είναι και ο Λαφαζάνιος, ο οποίος περισσότερο πατριώτης παρά αριστερό. Εντάξει αυτό. Το είπε κάποιο και πιστεύω να το έχει ξεπεράσει. Ένα τελευταίο μπορώ. Πραγματικά τελευταίο σε 10 δευτερολέπτα. Αγαπητέ, μην πρέπει το.
Έχω ακούσει αυτά τα τοξικά πούντα εκεί πέρα στην Τρίπολη. Τι συμβαίνει? Είναι πολύ απλά. Ο Φούχτερ βρήκε κάτι τρύπε σε μια σειρά τη μομπίλητα και λέει τώρα έχουμε ένα περίσσευμα στη Γερμανία. Δεν θα το φέρουμε εδώ στην Ελλάδα. Τσάπα είναι. Απλό είναι οι τρύπε που έχουν αφήσει οι ιδιοσκόπητε στη ΔΕΗ και λόγω τη Ελλάδα το λιγνίδι. Ελπίζω να ξαναπούμε σε κάποια άλλη. Γενικά εγώ παντός για τους συμβασιούχους. Εγώ είμαι ενάντια σε δημοσιογραφικές αμοσχολήσεις. Δεν μπορεί να υπάρχουν ελαστικές δημοσιογραφικές αμοσχολήσεις. Και κατηγορίες εργαζομένων. Δεν συζητάμε. Η διαφοροποίηση των εργαζομένων πρέπει να είναι με βάση τα προσόντα, την ικανότητα και την παραγωγικότητα της καμία. Λοιπόν, καλή σας.